Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Άλλο ένα βράδυ εδώ. Ποδόσφαιρο δεν θα έχει αύριο. Ο Κοντονής διέταξε να πούμε διακοπή του κυπέλου Ελλάδος. Βέβαια, εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν μας ενδιαφέρει, αφού εμείς είμαστε ΜΠΑΟ. Άρης και Ηρακλής. Δεν έχουμε κανένα καημό. Δεν έχουμε κανένα καημό, αλλά. Φέρε το στυλό που με φάγες. Ρε, αλλά φέρε το στυλό. Πάλι έφαγε στυλό. Καλώς. Ακόμα δεν τον ακούμπησε τώρα, δεν τον έφαγε. Το από τη λογίστρια τον έφαγα. Λοιπόν. Πρώτη φορά είναι. Φέρε και ένα χαρτί. Φέρε και στυλό. 2 ευρώ ένα τώρα. Ό,τι μπορεί. Ο κόκκινο. Ό,τι φά καλό είναι. Ναι. Λοιπόν, μάγκε, τι έγινε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Όλα καλά. Περάστε καλά το Πάσχα. Σαφουριάσατε, ωραία. Ωραία, περάστε. Ωραία, τότε, ωραία, παιχνιδιά, ωραία, ωραία, ωραία. Αλλάξαμε και το συμπλέκτη. Πετάει το αυτοκίνητο, μολύδα να πούμε. Πετάζει. Πετάζει το αυτοκίνητο. Πετάζει, πετάζει. Ωραία. Τώρα τι έχουμε, τι εργασία έχουμε κάνει. Και η λάδια τώρα, έτσι. Και η καταπίνη. Όχι. Τώρα και. Όχι, πολύ λίγο. Συμπληρώσαμε λίγο λάδια. Λίγο, λίγο. Τι συμβουλεύουμε στου φίλου που μα ακούν που έχουν αυτοκίνητα παλιά σαν το δικό μου να πηγαίνουν κάθε μήνα να βλέπουν εκεί. Σε κάνα συνεργείο. Αναλόγω στα χιλιόμετρα. Πώς. Ναι, αναλόγω στα χιλιόμετρα. Κάθε 1500-2000 χιλιόμετρα. Στα βεζινάδικα του τρώνε. Βεζινάδικα όχι. Και να μην είναι, θα του πούνε. Ναι, να βάλουν το λίτρο το λάδι. Ναι. Το λάδι, ναι. Του τρώνε να πούμε. Του τρώνε λάχανο. Ναι, γιατί δεν προλαβαίνει να κάτσει το λάδι κάτω και, ναι, και το μετράνε. Το μετράνε, ναι. Οπότε θα είναι λειψό τη σχέση. Άρα κάθε 1000 χιλιόμετρα πρέπει να αλλάζουμε. 1500-2000 να κάνουν έναν έλεγχο. Ναι, μην κάψουμε καμιά φλάντζα δηλαδή. Όχι φλάντζα, μηχανή. Μην κάψουμε τη μηχανή. Ναι. Άμα δηλαδή ερχόμαστε κάθε μήνα και πίνουμε καφέ με εσάς, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Ναι. Το βλέπεις εσύ, το μετράς να πούμε κτλ. Εμείς μπορούμε μόνοι μας να το μετρήσουμε. Πώς δεν μπορείς, άμα είσαι σε ευθεία μέρος. Σε ίσιο μέρος. Σε ίσιο μέρος, όχι, να μην είναι σε κλίση το αυτοκίνητο. Να είναι ευθεία δηλαδή. Ναι. Ναι, να μην είναι ανηφόρα κάτι φορά. Με κρύο το κινητήρα και το μετράς. Κρύο το κινητήρα. Ναι. Δηλαδή πόσο κρύο. Ένα τέταρτο. Το πρωί πριν ξεκινήσεις. Θα σκάσουμε. Δεν λειτουργεί αυτό εδώ πέρα, αυτός ο διάολος εδώ πέρα. Το πρωί πριν βάλεις μπρος, ναι. Να ελέγξεις το λάδι σου. Πριν να ελέγξεις το λάδι σου. Και άμα λείπει, ας πούμε, πάψεις αυτό και συμπληρώνεις. Αλλά πρέπει να συμπληρώσεις το λάδι που έχεις βάλει ήδη με στη μηχανή. Δεν την ίδια μάρκα. Η ίδια μάρκα. Ναι, όχι άλλο λάδι. Γιατί δηλαδή, άμα βάλεις ελαΐς από τη μια ή βάλεις άλτης από την άλλη. Δεν κάνει. Το φαΐ, δεν κάνει, το τρώει πιο γρήγορα μετά. Α, το τρώει πιο γρήγορα. Κάνει αντίδραση στον λάδι μετά και το τρώει γρήγορα. Α, συμβιβάζει το ίδιο λάδι. Ναι. Πάντα αυτό που βάζουμε. Βάλε λάδι και λαβράδι. Αλλαγή, βάζουμε αυτό, ναι. Μάλιστα. Ναι. Εντάξει τότε. Λοιπόν, θα δώσετε στον κοσμάκι κάνω αυτό που είναι φουκαράδε. Θα δώσω τότε από εκεί. Θα δώσουμε τρία σέρβις δώρο. Τρία σέρβις δώρο. Μέχρι τέλος Μαΐου. Δεν αγοράζουν αυτοκίνητα πλέον. Μέχρι τέλος Μαΐου. Ρεκτιφιέ κάνουν μηχανές, πουλάμε 150 ευρώ κάτι χορηγία εδώ πέρα το μεσημέρι κτλ. Μεταχειρισμένες μηχανές. Άμα πάρω εγώ μια τέτοια μηχανή και τη βάλω εδώ. Από εκεί τις παίρνουμε και τις κάνουμε επισκευή. Και τις βάλουμε στο αυτοκίνητο. Και τις κάνεις μετά ρεκτιφιέ. Ναι. Αν χρειάζεται ρεκτιφιέ, μπορεί να θέλει μια απλή επισκευή και να τη βάλουμε πάνω. Μάλιστα. Δηλαδή αλλά από εκεί παίρνουμε μηχανές, εφόσον ναι. Έχει το μοντέλο που θέλουμε. Εγώ μπορώ να βάλω μια 1800 ας πούμε αν θέλω, μια 1600 ας πούμε αν θέλω. Όχι, δεν χρειάζεται αγόρι μου. Δεν χρειάζεται αγόρι μου, ναι. Αν ανεβάσει και βγει, ναι. Δεν γίνεται έτσι στήμη στο μούχτι να το κάνει. Μούχτι δεν υπάρχει. Γιατί τι άμα με κάνουν δηλαδή. Θα σε πάρουν το αμάξι. Ποιο θα το πάρει. Άμα σταματήσει η τροχιά στο δρόμο και σου κάνει έργο. Γιατί ξέρουν αυτοί οι χαμπαριάζουν. Πώ δεν ξέρουν. Και αυτόφορο έχει κοστεί. Πιο πολλά μα ξέρουν αυτοί. Ξέρουν αυτοί εδώ. Αυτοί δεν μπορούν Ολυμπιακό Σάκ να πάνε να φυλάξουν. Θα το χάσει τα αμάξι. Πώς? Θα το χάσει τα μάξι. Ναι. Δηλαδή, άμα του πει δεν φυλάει ότι βρούμε αλλιώ τη δουλειά, τίποτα δεν γίνεται. Τώρα μιλάμε χάσα. Τώρα μιλάμε χάσα. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να το δηλώσει. Το φορτώνει κατευθείαν και στο πάει στο ΟΔΗ. Στο ΟΔΗ, ε. Και το παίρνει από το ΟΔΗ μετά. Δεν το παίρνει. Δεν το παίρνει. Κατάσχεση πάει. Από το ΟΔΗ είχα ένα φίλο εγώ στο ΟΔΗ, ήταν διευθυντή. Ο Θήμης ο Σπύρος. Ολυμπιακάκια. Κερκυραίο. Καλό παιδί. Εκεί βγάζουν αυτοκίνητα σε πληστηριασμό. Ναι. Εκεί ωραία να πάει χτυπήσουμε κανένα μάξι, πρέπει να ξέρει. Αν ξέρει το αυτοκίνητο. Πρέπει να ξέρει και αυτό που κάνει τον πληστηριασμό. Ναι. Να χτυπήσει το μάξι πριν γίνει ο πληστηριασμό. Ξέρει τι μου είπε ένα γιατρό φίλο. Ένα φίλο του λέει πήγε και πήρε ένα μάξι και σκάσε κάτι γύφτη λέει και φίλε τα μάξι το τόμα και την κόμμα τσι πανέτα. Μάξι και τα κλπ. Και είναι και μανούρε. Α πιανού ήταν. Πιανού ήταν αφού άμα γίνει κατάσχεση. Είναι ωραίο, είναι γουστάρι δηλαδή. Είναι καλή αγορά να πα στο. Αναλόγω τι αυτοκίνητα θα έχει. Ρε, για αυτοκίνητο θα έχει. Έχει αυτοκίνητα που είναι ευκαιρίε. Ναι. Εσύ είστε μάτια να πούμε. Αυτό σου λέει, αν είναι καλό το μάτι, το παίρνει. Θα το κοζάρει εσύ. Εννοείται, ναι, φαίνεται. Πώ θα το δει, δηλαδή, έχει τρόπο. Ναι, ρε, φαίνεται. Δηλαδή το βλέπει το αμάξι και το κοζάρει με το μάτι και βλέπει και λε πάνω. Ξέρουμε τι σημεία θα ψάξουμε. Θα μα αφήσουν να τα ψάξουμε.
Ναι, εννοείται. Εννοείται. Α, μας αφήνουν τώρα. Ναι, ναι, ναι. Αν δεν το κοιτάξουμε, το κάνουμε. Όχι, Βόλτα, το πάρουμε. Δεν. Όχι. Όχι, Βόλτα, πώς το πάρει. Βόλτα, αφού δεν έχει πει να κυρίω, βιλακνάκι εδώ είναι. Απαγορεύεται. Το Σανδρό είναι το γήπεδο απ' έξω, γύρω γύρω. Όχι, απαγορεύεται. Το Μακεδονικό. Που βάλουμε μέσα και το κάνουμε κάτι. Όχι, απαγορεύεται. Και πα εκεί και το. Είναι καλή αγορά. Καλύτερα από το πάρει με τα χειρισμένα από Μάντρα δηλαδή. Εννοείται, ναι. Συμφέρει. Και από Μάντρα είναι καλό να πάρει. Αμάξα να έχει τα βιβλία του Σέρβου, έχουν πει και άλλη φορά. Και τώρα με κανένα σέμπορο. Να είναι ενημερωμένα τα βιβλία. Αν κάνω σέμπορο ναρκωτικού και σου πει μετά με τα μπάτια του δικό μου και τα λοιπά, τι γίνεται μετά. Μπλέκει. Και τι να μπλέξει, είναι νόμιμο θα το αγοράσει. Ρεάσει τι είναι νόμιμο. Να μπλέξει με ποιον ρε. Δεν μπλέξει με κανένα. Δεν μπλέξει με κανένα. Όχι. Το πατά κάτω δηλαδή. Δεν μπλέκει. Λοιπόν, τι δίνεται, 9.55 και ενώ μήνυμα. Τρία σέρβις δώρο. Τρία σέρβις δώρο. Ναι. Δηλαδή τι σέρβις μέχρι πότε. Μέχρι τέλος Μαΐου. Τέλος. Όλο το μήνα το φάμε. Ναι. 30, 31 πόσο πάει αυτό. 31 που πέθανε όλο. 31. 31 πέθανε όλο. 31. Τόσες φορές. Τρία φορές εκεί κόκαλα. 31. 31. 94, 40. Ναι, ναι. 9.55 και ενώ ονοματεπώνυμο. Τη λέξη σέρβις. Τη λέξη σέρβις οπωσδήποτε για να τη ξέρουμε. Ωστί κανένα νέο από τη μαμά του η Κοντονή έχει λέει είναι αλήθεια ότι τσακώθηκαν επειδή έβαλε πολύ τσιλί στη φασολάδα. Άστερε τον άνθρωπο ή σκορπούμε. Αν σε μη σα κάτσει καμιά καρατιά, μην πουλάτε πολύ μαγκιά να πούμε. Δεν ξέρει τι τράλα κουβαλάει να πούμε Κοντονή. Αφήστε τον ήσυχο. Και, δηλαδή η άλλη υφυπουργή αθλητισμού ήταν καλύτερη. Τι απλά επειδή διαχειριζόταν λεφτά α πούμε και τα λοιπά ήταν καλύτερη. Δηλαδή τι, γιατί τώρα τον κατηγοράτε τον Κοντονή επειδή είναι αριστερό δηλαδή. Α είχε αριστερά τα λεφτά που είχε το Πασό και δεξιά και τα μοίραζε ο Τσίπρα. Και τα λοιπά. Στου συντρόφου θα τα καλά. Τι να κάνουμε τώρα, επειδή ο άνθρωπο έπεσε να πούμε σε δυσμένεια, σε δυσκολία. Πώ θα γίνει. Ο άλλο λέει: τι φαλακρό όρο για τη σημερινή μεταγραφή του Πάκου θα μα πει τίποτα να μάθουμε τι παίζει με τον τύπο. Ξέρω εγώ να μου. Ναι, ρε φίλε, είναι ένα παλτό που σα φέραμε. Από τα λίγα τα παλτά, από εκείνα με τα κουμπιά τα δερμάτινα σαν του κόκκινου. Το ποτικό μέρη. Καταρχήν. Πάνω-πάνω ψωνίσαμε πάλι. Ναι, από το ράβι το κάτω γίνεται αρπαχτή μεγάλη στον Πάκου γενικότερα. Και είναι μεγάλο καραγκιόζλικι να πάρουν παίκτες χωρίς να κλείσουν προπονητή. Όσο παίρνουν παίκτες. Τι μας έχεις βάλει. Όσο παίρνουν παίκτες. Έρτε. Κομμουνιστικά πράγματα. Μας έβγαλε κάτι. Τι. Τι, δοκιμάζουν διάφορα αυτές. Λέγεσαι. Ναι, προχώρα. Έλα, πρώτη φορά τα βλέπω. Προχώρεσαι, λέει. Αντί να πάρουμε προπονητή, παίρνουμε παίκτη πρώτα εμείς. Πάλι ανάποδα. Ναι. Θα έρθει ο προπονητή. Μια το ίδια πάλι. Θα πει αυτό τον παίκτη. Δεν τον θέλω, ξέρω εγώ, με τον φορτώσαν, με τον κάνουμε τώρα. Μετά θα λένε οι άλλοι δεν καλώς ο προπονητής δεν εφαρμόζει το σύστημα. Έτσι. Οι δημοσιογράφοι θα είναι μπερδεμένοι με τον κόσμο εδώ πέρα θα κάνουν αναλύσεις επί αναλύσεων. Τα παλτά θα πάρει και έρχονται. Ο άλλος ο σωσίας του Χάρη Κλίν, ο Κοντρέρας εκείνος ασχημάτρε με την τιμή, τι να πούμε. Ο προδότης. Φέτος είναι που δεν θα πατήσει κανένα το γήπεδο. Φέτος. Δεν πατάει ψυχή φέτος. Φέτος δεν θα πατάει ψυχή στην Τούπα. Δεν θα πατάει ψυχή στο Καφτατζόγλιο. Δεν θα πατάει ψυχή στο Χαριλάου. Όλο στο Μακεδονικό. Και θα πει πιο Μακεδονικό. Όλοι θα πηγαίνουν στο μπάσκετ του Άρη. Πρώτο στην πόλη. Και στο βόλι. Και στο βόλι, ναι, ναι. Πάω. Βόλι του πάω. Ναι, βέβαια, στο βόλι του πάω. Εκεί θα το γυρίσουν όλοι. Ξέρεις, όπου έχει επιτυχίες. Μπλοκάου θα ζητάνε πλάγιο. Κόρνερ. Κόρνερ. Offside είναι. Offside είναι. Τρία μέτρα offside. Θα το λέει στον Τζόρνταν ποιες είναι οι θέσεις. Θα κάνει. Δεξί χαφ. 9.55 και ενώ μήνυμα 54.340. Εσάς τώρα σας αυξάνει το ΦΠΑ ο Τσίπρας, δηλαδή. Σε όλους. 23 πάει 24. Σε όλους πάει, ναι. Ναι. Το κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Μεγάλη διαφορά. 1% τι είναι τώρα, σιγά. Χωρίς τιμολόγια να το κάνουμε, δηλαδή. Δεν κάνουμε τίποτα χωρίς αυτιά. Γενικά, ρε παιδί μου, να δουλεύουμε μαύρα. Όχι, δεν γίνεται. Δεν υπάρχουν μαύρα. Δεν γίνεται. Δεν μας συμφέρει να δουλεύουμε μαύρα. Δεν μας συμφέρει, ναι. Δηλαδή, εγώ που πάω και αγοράζω ρούχα και που κάνει σε μαγαζί και τα λοιπά. Και του λέω, ρε φίλε, πόσο κάνει αυτό. Και μου λέει 100 ευρώ το πατούμενο. Λέω, άμα δεν με κόψει απόδειξη, μα κύριε, είναι αυτό επικίνδυνο και τα λοιπά. Α, το πάνω μου, ρε, του λέω, θα μου λέει. Α, με ξέρει όμως. Ξέρει ότι δεν είμαι εφοριακός και τα λοιπά. Α, μου το δόκεις να το πω 85 και να με κόψει απόδειξη. Λέει, ναι, αλλά πρόσεχε. Κατάλαβε. Εμάς δεν μας συμφέρει. Πώς τι. Εμάς δεν μας συμφέρει. Τι δεν σε συμφέρει. Ή του λέω, κόψε 30. Κόψε 30 ευρώ και δώσε το μου 85. Τι με νοιάζει εμένα. Σάββατη μου δίνει κανένα κίνητρο ο Τσίπρας, ξέρω εγώ. Ή ο άλλος ο γουρλωμάτης που θα έρθει έτσι ως τρόπον ώστε να πάρω εγώ τις αυτές και να τις δικαιολογήσω στην εφορία. Αφού λοιπόν δεν μου δίνει κίνητρο. Δεν δικαιολογείς εσύ. Εμάς όμως μας δίνει κίνητρο. Τι κίνητρο σε δίνει. Τα έσοδα που κάνεις πέφτει η φορολογία σου. Τα έσοδα που κάνεις πέφτει η φορολογία σου. Ναι. Πώς πέφτει, αφού σε κερδίζει πρέπει να πληρώνει. Εφίλε, πληρώνει. Ναι. Αλλά σου λέει το κάνουν σαν ότι είσαι καλός επαγγελματίας. Ναι. Ότι δεν κλέβεις. Ναι. Και γι' αυτό παίρνει μπόνους. Μόλις πάει ένα τρεις μήνα τρεις δέκατος θα τον αλλάξουν τον νόμο και θα σε φορολογήσουν. Όχι, δεν αλλάζει ο νόμος. Δεν είναι και καλή, Τώρα περιμένουν και αργενή να αλλάξει ο νόμος. Να κάνουν αυτό, όπως το λένε.
περιμένουν για να παίξουν στη Β' Εθνική χωρίς χρέη. Αυτά είναι. Μια τέλεια από εκεί. Τελικά θα παίξουν στη Β' Εθνική με χρέη το 50%. Θα ανέβουν. Η Μαρούπα, κύριε, βλέπω στον ύπνο μου και ξερνάω. Είναι μια παλιανθρώπισσα η οποία θα τα λέει ο Ψηφίδης. Θα φλάγουν οι σουπεράδες παλιωτόμαρο, Μαρούπα κτλ. Η γυναίκα δεν φταίει σε τίποτα. Θα ανέβει ο άνθρωπος, το βλέπεις. Και αφού ανέβει και τι. Ρε, από τη Β' στην Α εδώ. Κάτσε να ανέβει πρώτα στη Β'. Πες ότι ανέβηκε. Τι. Θα λες να ανέβει, Α μετά. Με αυτούς τους κόντρους που θα βρουν το χαβίτο και. Και ο Λαζαρίδης, 37 χρονών. Η κόρη του Λαζαρίδη είναι πιο μεγάλη από μένα. Θα πάει παίξει τον Άρη. Μια κορίτσα του μέχρι να πάρω. Ρε Λαζαρίδη, σε λίγο παππούδες θα γίνουμε. Εγγόνια θα βυζαίνουμε, ρε Λαζαρίδη, τι πάρα να παίξει το 36. Και ο Νέτο θα έρθει. Πώς? Και ο Νέτο. Ο Νέτο, ναι. Όλη φουρνιά. Το κόκκε. Μια μέρα ήταν ο Αστόπουλος στο. Τώρα πρόσφατα. Ήταν στο Ολύμπιο. Και εκείνη την ώρα που φεύγουν, μία η ώρα, μία και τέταρτο, σκάει μη τον Νέτο να μπει κουλιάσει μέχρι τις 7 το πρωί και θα έρθει στον Άρη. Θα έρθει! Θα έρθει, πώς δεν θα έρθει. Βάμος! Το πολύ μπορεί να φύγει αυτός. Ποιος? Ο Αναστόπουλος. Άμα το πούνε θα έρθει ο Χαβίτο. Ναι, θα φύγει μόνο θα έρθει το ο Νέτο. Έτσι. Θα έρθει ο Λαζαρίδης και τα λοιπά. Πειράτε, πάτε στο διάλογο, ηλίθιες, ζέρω στη Θεσσαλονίκη. Παλιά φουρνιά πίσω. Άνθρωποι δεν γίνεστε να πούμε τίποτα. Λοιπόν, μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Ράπη μου προχτές το Καφτατζόγλιο και περίμενα ταξί. Ήρθε ο Ταρίφας τελικά και μου λέει για πού ρε ψηλάει τέλος πάντων. Το ταξί ήταν λέει και δύο Ερακλειδείς ηθικό δίδαγμα. Είμαστε δύο, είμαστε τρεις και δεν γεμίζει ο ταξίς. Άσε ρε μεγάλε τώρα. Δεν γεμίζει ο ταξίς, είστε δύο, είστε τρεις. Είδαμε και την Τούμπα να πούμε πόσο μεγάλος. Άσε ρε τώρα την παραμύθα. Δεν μου λες διαρκείας θα κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ, θα πάρει τη διαρκείας φέτος. Όχι. Όχι. Τότε θα πάρεις. Όχι. Με αυτά τα χαλιά φίλε να πάρεις. Κάτσε ρε φίλε γιατί ανανέωσε ο Τζαβέλας. Τι. Ναι, ένα λόγο για να μην πάρουμε. Γιατί να μην πάρει. Γιατί δεν θέλουμε. Δεν ήταν από του καλύτερου τόπου. Καλύτερο παίκτη. Ήτανε. Δεν είχα κι άλλου. Ο πιο σταθερό παίκτη. Και ποιου είχα άλλου. Ναι. Δεν έχει σημασία. Ανανέωσε ο Τζιόνι. Αυτά είναι. 30 ετών. Δεν σταματάει το ποδόσφαιρο, Μπερμπάντο. Δεν σταματάει. Συνεχίζει. Τελειώσαμε. Γιατί έπαιξε και ποτέ σε εμά. Μπορεί να βρει άλλου ηλίθιου. Γι' αυτό σωστό. Γι' αυτό σωστό. Γι' αυτό λέω, έπαιξε ποτέ σε εμά. Τόσο ποδοσφαιρικά τα γάλα. Για να σταματήσει κιόλα. Έτσι. Και φέτο σταματημένο ήταν. Λέω, Τζόντα. Ναι, φέτο έπαιξε. Σταματημένο ήταν και φέτο. Στα χαρτιά ήταν βασικό ρόλο. Λοιπόν. Ωραία, τι θε, τι με κοιτά. Τι με κοιτά. Τι με κάνει. Περιμένω να δω τι θα πει. Τι να πω. Ο Μαλεζά ανανέωσε. Ο Μαλεζά μου θυμίζει τη Μάρθα Βούρτση. Που το δαδικάν το παιδί και δεν παίζει το παιδί. Προσπαθεί ούτε νερό να παίξει όφιλο. Ναι, και το παιδί ήταν αυτό για τα παιδιά. Το παιδί Βιτόρ Μαλεζάν δίδυμο. Εκεί έξω. Αριστερό μπακ Τζαβέλα. Δεξί μπακ ο Κίτσιου. Άκουρε φίλε. Πού πάω. Πού πάω. Άστα να πάνε. Άστα, μην τα λε. Αριστερό μπακ ο Τζαβέλα. Το λέω, βάζω βλέπω να τον τρώτε. Αριστερό μπακ ο Τζαβέλα. Γιατί παίζουμε τετράδα και πρέπει να χωρέσει ο Τζαβέλα. Έτσι πάντα, ναι. Μια καλή κόμμα για τον Γιώργο Σαββίδη. Γιατί ο Γιώργο Σαββίδη, άμα βγει και πει, λέγομαι ξέρω εγώ λεπτοκαρίδη. Δεν πρόκειται. Να σταυρώσει την πόρτα. τετράδα άμυνα δηλαδή του χρόνου. Τζαβέλα αριστερό μπακ, Κίτσιου δεξί μπακ, Θερσίκη Κουσεντινίδη. Ωραία. Βιτόρ αριστερό στόπερ. Κλείσαμε. Μαλεζά δεξί στόπερ. Αν παίξει. Αν παίξει. Γιατί. Κάτσε Ισαήλια εκεί κάτι γίνεται. Αυτό λέω, ναι. Αν παίξει. Μετά αμυντικό χάφε εκεί κολόνα θα είναι ο Τζιόλη. Εξάρι. Μετά έχει κάτσε τσίμερο τη ιστορία. Τσίμερο οπωσδήποτε. Γιατί ο Κάτσε βλέπω να φεύγει. Ο Μιστακίδη βλέπω σε μια Μιστακίδη σίγουρα. Κλάου κορυφή. Κλάου κορυφή. Ο Μακ. Μακ Ροντρίγκε. Ποιο Μακ. Αν δεν πουληθεί, λέμε. Τι να πουληθεί. Αν δεν πουληθεί. Και τι να μείνει. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Ναι. Εσύ πιστεύει θα παίξει ο Μακ στα playoff, θα βάλει τα ποδαράκια του να. Όχι. Έχει γύρω. Τρελό είναι να το βάλει τα πόδια του. Έχει γύρω. Τα ποδαράκια του. Εσύ δεν τα βάζει. Εγώ αν τα βάλω εδώ, σε playoff. Αυτό σου λέω. Δεν θα τα βάζει ο καθένα. Να χάσει το γύρω. Θα καθόμουν στην γραμμή. Θα καθόμουν στην γραμμή, θα έπαιρνα την μπάλα, θα πήγαινα. Μόλις ερχόταν ο Μπακ. Έτσι και λέω και προετοιμασία θα κάνει. Οπότε. Τα λοιπά, ναι, θα την πέταγα πίσω στον Τζαβέλα. Αυτά. Τζαβέλα θα την τράβουσε μια τραβέζα. Άγιο παιχνιδιού να πούμε δεξιά πλευρά. Ο Κίσιο 1,69 θα πηδούσε ένα δεν πλάγιο. Πρέσινγκ! Θα πω να πρεσάρουμε να που χάσαμε την μπάλα. Θα πάει κάνουν πρέσινγκ. Θα πάθει καμιά φλάση στο πρέσινγκ απάνω ο Τζιόλη. Τελειώσαμε. Τι ρε μεγάλε τώρα, πλάκα με κάνει τώρα. Ο Κάτσε έχει και από του γύρω. Ο Κάτσε. Και αυτό έχει γύρω. Τώρα βάλει τον Κάτσε, ξέρει τα πει ο Κάτσε. Όχι, μεγάλε. Όλη τη χρονιά μα είχε. Ανανέωσε το φτύσιμο. Τον Αλέξανδρο Σταύρο να πούμε.
τον ανανέωσε στον Τζιόλι και τον Τσιβέρα στο δεξί και. Τώρα σου λέει ότι δεν έχει παίξει απόξω να πούμε. Λε παίξει ο Τζιόλι τώρα. Και έχει δίκιο. Α παίξει ο Τζιόλι. Α παίξει ο Τζιόλι τώρα. Έχει και δίκιο. Πάω κάτω και στη λεωφόρα πάτε εκεί πέρα με τον Παναθηναϊκό να βγει ο Λέτο δεκάρι, ο Μπέρκ που μάλλον δεξιά και ο άλλο αριστερά. Τα κλάσου κάθε σα κάνουν το πισινό. Σαν του Καγκούρα το. Το Μάρσικο. Βρασγούν δεύτερη τουλάχιστον. Α βγουν δεύτερη. Να ξεκινήσουν τον Ιούλιο. Ποιο είναι δεύτερη, τι δεύτερη. Δεύτερη στα play-off εννοώ. Όχι στη γενική βαθμολογία. Ολυμπιακός Άστον είναι πρώτος. Άσε Ολυμπιακός. Για τα play-off μιλάμε να γίνει δεύτερη. Εχθρός όμως, τον κυνηγάμε. Εντάξει. Θα του πάρουμε και την ΕΠΟ. Με ναι. Ο Τζόρνταν προχθές στις ενόχες. Θα πάρει με το γραμμένο. Oh. Θα πάρει ο Πάουκ με το γραμμένο. Ρε, δεν γίνονται αυτά, ρε, να μην ακούω χαζά. Δεν μπορεί να γίνει. Επειδή κέρδισε, πώς θα πάρεις ενόχες. Επειδή κέρδισε το σχιζοδήμα εκεί πέρα, νομίζω ότι θα πάρει και την ΕΠΟ. Ρε, τι γίνεται. Βάλα και τον παπά τώρα, τον Παπαχρήστο. Να πάρει ενός, πλάτη. Να κάνει κύριο, πανέ. Ναι. Ναι, ναι, να συνεχίζει. Ο παπάς. Yeah. Πάρει τις ενώσεις. Βέβαια. Να πάει να μιλήσει. Ο μάνατζερ του Μπερμπάντοφ είπε ότι δεν σταματάει. Οπότε εγώ θα πάρω μια κούτα κολλήρια για καλό και για κακό να ούμε. Όχι, ρε, μπορεί να πάει στο εξωτερικό να παίξει. Αγγλία θα πάει. Ναι, ήταν να πάει στη Λέστερ. Ο Ρανιέρη λέει. Ποια Λέστερ, βρε. Ναι, ρε. Εδώ θα πήγαινε στη Μίλανο κάτσε. Γιατί δεν πάει στη Λέστερ ο Μπερμπάντοφ. Ναι. Πώς θα γίνει, τι. Το Τσαβέρα τον ήθελε Μονακό. Πάλι. Τώρα θέλω να πάρω τερματοφύλακα από το Λεβαδιακό. Τρεις Έλληνες τερματοφύλακες θα έχουν. Εδώ έφερε ο Κοντρέας Χιλιανό, δεν έφερε. 32 χρονών Χιλιανό τερματοφύλακα. Ναι. Ναι. Έτσι έφερε. Ναι, βέβαια. Αλλά κοίταξε, έβαλε μέσω τον Ήβιτς για να δει τον διευθυντή, πώς το λένε, τον πρόεδρο, τον Μίχελ. Ο Μίχελ τον Κοντρέρα δεν τον ήθελε να πούμε. Σου λέει τώρα με τον Κοντρέρα. Άκρη δεν βγάζουμε. Και χαιρετούρες και φυλάκια ο Κοντρέρας για να πουλήσει τα παλτά. Ε, είδες στο 3-0 με ευθύνη με το χωριό του Μπερμπάντοφ που χαιρετούσε, που κουμπούσε στη μύτη το χέρι και έδινε φιλιά στους παοξίδες. Και κλεισμένο των θυρών αυτός έδινε φιλιά. Πού στο διάλογο τα έδινε τα φιλιά, ρε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πού, 9.55 και ένα μήνυμα, 54.340. Πού έστελνε τα φιλιά. Σε ποιον, ο Κοντρέρας. Ρε, το Κοντρέρας. Άλλο τι έχουμε, το ζωρό μας έβαλε. Εγώ τη Μακεδονία έβαλα τα μέλη. Κάτσε μωρέ, ποιο μέλη, τένα με είχε. Mayday βάλε. Θα το βρούμε το Mayday. Να μην πούμε έτσι. Για να το πάρουμε. Να βρούμε μια βλάβη. Πώς, ναι. Λοιπόν, ρε, και ξανά τι δίνεις. Τρία σέρβις δώρο μέχρι τέλος Μαΐου. 9.55 και νόσο 54.340. Ονοματεπώνυμο και τη λέξη σέρβις. Ωραία. Στην Διογέννους 35. Ποιος. Αυτός. Στη Διογέννους 35. 9.17.408 το τηλέφωνο. Ναι. 9.17.408 το τηλέφωνο. Και... Εδώ είσαι. Ναι. Τι προσέχουμε στα μάξι τώρα. Για πες μας. Καταρχήν δεν αγοράζω για μαξι κανένα. Εντάξει τώρα, πράγματα. Βέβαια, τώρα μερικοί, ξέρεις τι. Πήγε αεροπλάνα, ρε. Βρε, άστο εκεί να παίζει τώρα, μην αλλάζεις κουβέντα. Ξέρεις κάτι. Παρακαλώ. Είναι μερικοί που έχουν κανένα 50.000 στην άκρη. 60-70. Στην τράπεζα, ναι, στο σπίτι. Στην τράπεζα. Στο σπίτι δεν μπορώ να τα κάτω το σετόνι. Στο σετόνι δεν έχει. Θα μπουν οι γύφτοι να τα πάρουν. Έτσι. Άντε πάλι. Στην τράπεζα τέλος πάντων. Στην τράπεζα. Ναι. Και ακούνε τώρα την περιραίωση ατμόσφαιρα ότι θα κάνει κούρεμα να πούμε οι τράπεζες. Και λέει: έχω ένα μάξι 17 ετών. Σήμερα κλέψαν ένα 21 ετών ένα μάξι, ένα Nissan Primera, ένα Primera. 21 ετών. Όχι, ένα πιο. Τέλος πάντων, ένα Nissan του 95. Είναι Αλμέρα, Primera. Ας πάρω ένα, ξέρω εγώ, αμάξι, ένα Bullsar, ξέρω εγώ, αμένα κανένα 50. Έτσι κι αλλιώς, ξέρω εγώ, έχω μια 60, δώσω και 15. Κατάλαβες, μπορεί να γίνει καμιά πώληση τώρα. Σου λέει μην χάσουμε τα λεφτά από τα 60.000 και μείνουμε τα 30 μέσα. Να πάρω κανένα αμάξι τουλάχιστον. Αναλόγως που θα γίνουν. Αναλόγως. Ναι. Τι ποσά θα γίνουν να τα κουρέματα. Κάνα κτηματάκι, κάνα αυτό. Αναλόγως από τι ποσά θα γίνουν τα κουρέματα. Τι αποτύπωση. Ξεκινάμε από εκεί. Δεν θα έχει κούρεμα σε όλους τους λογαριασμούς. Όσο αυξάνεται η τραπεζικός λογαριασμός, θα μειώνεται. Ναι, φίλε, αλλά μπορεί να σου όσο πει. Όσο λιγότερα έχει, περισσότερα θα σε πει. Μπορεί να σου πει θα γίνει κούρεμα από αυτούς που έχουν από 100.000 ευρώ και πάνω. Και πότε του βρουν αυτούς. Έχει πολλούς. Δεν έχει. Έχει. Δεν έχει. Πώς τα 100 είναι αυτοί. Όσο είναι. Είναι 10% αυτοί που έχουν πάνω από 100.000. Δεν ξέρω, δεν τα φάγανε σου. Δεν ξέρω πόσο είναι. Δεν τα φάγανε σου τσουκάκια, δεν τα φάγανε. Τώρα τι να πιάσει ένα που έχει 10.000 κάθε τράπεζα, τι να τον πάρει. Τι να τον πάρει. Τα 1000 ευρώ, τα 2000. Αυτός που έχει τα 100 την πρέπει να τον πάρει. 10.000. Πιο λίγα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πώς, λες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ τι με προτείνεις τώρα. Αν είχα εγώ 60. Να μην πάρεις αμάξι πάντως. Να μην πάρω αμάξι. Ναι ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή αν έχεις 50.000 στην τράπεζα θα δώσεις τα 20 αν πάρεις αμάξι. Έλα ντε. Ναι, αλλά... Και άμα δεν γίνει το κούρεμα, τι θα γίνει. Και άμα πάρω καινούργιο αμάξι και τσακωθώ με κανένα αργιανό και θα δω παρανάλαβα. Ας το κάνεις μπαράλια.
Μην το κάνεις παράγεια. Δεν είσαι καινούργιο αμάξι. Εδώ, όχι, όχι. Έχετε και ιστορικό. Ιστορικό. Όχι για το κοστί μόνο, γενικά. Δώσε 5-6-7 χιλιάρικα, πάρε να είναι χειρισμένο. Καλό όμως. Τετραετίας. Πενταετίας εσύ. 5-6-7 χιλιάρικα, 8 ναι. Από κάνω που να. Μην δίνεις λεφτά. Να μεταναστεύσει, ας πούμε. Εγώ δεν το λέω κάποιος που θέλει να πάρει καινούργιο αμάξι. Έτσι, μακάρι να το πάρει ο άνθρωπος. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει οι δρόμοι και οι οδηγοί, δεν είναι να παίρνει καινούργιο αμάξι. Και οι δρόμοι και οι οδηγοί. Ναι. Ναι. Αφού βγει τώρα στον περιφερειακό, ξέρει τι γίνεται. Εγώ στο Κυκλάκι δεν πήγαινε κάθε μέρα. Εγώ σκότωνα ένα σήμερα. Να αυτό λέω. Γιατί? Γιατί έμπαινα στο Κυκλάκι. Εγώ με έχει στα δεξιά αυτό. Μιλάει στο κινητό, τον κορνάρω όλο, θα με δει. Περνάω και εγώ, δεν σταματάει. Τον αρχίζω κάτι Αγίου, κάτι ξέρω εγώ. Αυτά και τα λοιπά. Λόγω του Πάσχα. Λέω θα. Με κάνει μια τίνα να σταματάω. Λέω κατέβα κάτω. Κολοχανά, βάζα τον λόγο και τα λοιπά. Σηκώθηκε. Θέλω κάτσε ρε φίλε να πλακωθούμε, να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε, να φάμε, να δώσουμε. Τον καφέ πρόσεχε. Πήρε κάτι βλέπω δρόμους, το κοσμά, τον κάνει. Πήρε κάτι δρόμου, θα πούμε. Πήρε κάτι δρόμου και έβγαινε. Παλιωτόμαρκο, εγώ πει βρωμό Έλληνα. Είσαι Έλληνα, ρε του λέω. Είσαι Έλληνα, ρε του λέω. Βρωμιάρη του λέω. Παλιό Έλληνα του λέω. Μια μέρα είχα τσακωθεί με έναν πάλι στον δρόμο, πιαστήκαμε και του λέω είσαι Έλληνα, ρε του λέω. Μου είσαι παλιό Έλληνα του λέω και με έκανε μήνυση. Α, αυτό που έλεγε παλιά, ναι. Και πάμε στο αστυνομικό τμήμα με εξύβρισε, λέει κύριε. Λέω τι σας είπε, λέει. Με είπε Έλληνα. Χαχαχαχα, να γελάνε αστυνομικοί. Ενώ είναι βρισιά, ρε φίλε, σήμερα να είσαι Έλληνας. Μην τον ρε φίλε, μην τον ανάβει. Άντε πάμε να τα συμβιβάσουμε. Καλό παιδί, α πούμε. Έχετε με είπε βράβικο, με είπε βράβικο Έλληνα. Εμμυρίζαν οι μασχάλε του Μονατουλό, βρωμιάρισαν κτλ. Γελάει ο αστυνομικό, λέει σε παρακαλώ, ρε φίλε. Χρόνια έχει όμω. Χρόνια έχει. Μη ρε φίλε, άσε μα τώρα να είσαι αυτή μα. Με σα λέει θα ασχολούμαστε κτλ. Ρε φίλε του λέει, δεν σε είπε και τίποτα. Με είπε Έλληνα, λέει. Λέει τι είσαι κι εσύ, Έλληνα είναι. Στρελαίνεται ένα άλλο. Για και τι παρεξηγέσαι, μόνο του λέει. Με κουβάλισε στο τμήμα. Ρε φίλε. Ρε φίλε, βρωμιάρι Έλληνα. Σωστό λοιπόν. Οι δρόμοι που έχουμε, οι λακκούδε που έχουμε, οι κλεφταράδε. Το σακατεύει το αμάξι. Κλέβουν τα αυτοκίνητα. Όχι μόνο τα αυτοκίνητα. Ναι. Εδώ κλέβουν το καθρέφτη. Στη γειτονιά. Κρίσταλο του καθρέφτη. Εμένα ξέρει τι με κλέψανε προχθέ. Το σήμα. Το σήμα το ΣΕΑΤ. Ναι. Δεν είσαι ο πρώτος. Λέω τι να κάνω. Έχει κι άλλους στο μαγαζί μας που τους έχουν κλέψει έτσι. Στο μασκάκι εσένα. Μπροστά. Το βράδυ της σχολά θα βρω κι εγώ ένα ΣΕΑ. Θα το πάρω, με το πάρω, το βάλω σε μένα. Τι εντάξει. Θα με φάω σε ένα καθρέφτη από ΣΕΑ. Πόσες γειτονιές. Την άλλη φορά ξέρεις τι κάνω. Ξεφυσκώσα τα λάστιχα ενός του Τάνιου. Έχω τον Βασίλη τον Τάνιο στη γειτονιά συμμαθητή. Μην του φωνάζει το. Ξεφουσκώσαν τα λάστιχα τα δικά μου. Και τι φταίω εγώ. Νομίζω ότι τα μάξι είναι δικό σου. Γιατί ίδιο έχετε. Ίδιο. Γι' αυτό. Ολό ίδιο. Γι' αυτό. Και ξέρετε το παρκάρει τώρα αυτό. Σε άλλη γειτονιά το μάξι. Μακριά από εσένα. Το βλάκα λέω ρε. Μακριά από εσένα το παρκάρει. Λέω σε βλάκα σου. Εγώ τι φταίω λέω. Τι φταίει λέω. Συμπαθητέ δεν είμαστε. Συμπαθητέ είμαστε. Ίδια μάξι δεν έχουμε. Ίδια μάξι. Φταίει να το λέω. Καλά να πάρει. Στην κοιτάει η γιοδιά. Άλλαξε η γειτονιά. Είναι και κοντά το γήπεδο του Άρη, λέω. Άστε να πάει. Ο του Καρελάκη που ήταν, στην Πηλαία, ε. Πηλαία ήταν. Ποιο? Του Καρελάκη. Πού να ξέρω. Χαριλάω, Πηλαία, πώς είναι. Γιατί δεν βλέπεις. Μια ανάσα δρόμο. Στη γειτονιά καινούργια αυτοκίνητα που είναι ναι, με τα κλειδιά όπως τα έχει πίσω. Ναι. Ναι. Πάντως είχα την αίσθηση τη κλοπή. Δηλαδή είχα κλέψει κι εγώ αυτοκίνητο. Του κόκκινου. Το είχα κλέψει. Τα του κούρκουλου. Είχε αφήσει ένα ματή το συγχωρεμένο το ματή. Είχε πάει να σαβουριάσει το γιο κάτι γύρω κάτι αυτά έτσι χρυστούγεννα. Είχα μια καμπαρτίνα, εγώ ένα καπέλο, δεν φαινόμουν ότι ήμουν εγώ χειμώνας. Άφησε ο Έλληνας τα μάξι, ξέρω εγώ, τα φιγούρα και τα λοιπά. Και ένα δαχτυλίδι. Και το δαχτυλίδι δεν βγαίνει με τίποτα. Αν πεθάνει ο κόκκινος, βγαίνει το δαχτυλίδι. Πρέπει να του κόψει το δάχτυλο. Πρέπει να του κόψει το δάχτυλο, κατάλαβες. Δεν κόβεται εκείνο το δαχτυλίδι. Και αν πεθάνει, φουσκώνει και τα χέρια σου. Κατακράτηση υγρών και τα λοιπά. Μπαούλο το δαχτυλίδι. Πρέπει να το κόψουν. Ή το δαχτυλίδι με το κοφτάκι. Εντάξει. Άμα έχει αξία στο τρώει ο πεθαμένος. Καλά, ναι, δεν συζητάω. Με τον τροχό. Ξανασκάβει μετά αυτό το κάνει το τρώει να πούμε. Ξέρεις τι αρπακτές έχουν γίνει έτσι. Μέσα και δόντια παίρνουν. Τι δόντια. Χρυσά δόντια. Εδώ μισό λεπτό. Γιατί πα και πεθαίνει με χρυσό δόντια. Κοινώνησε, έκανε ένα βάζι. Δεν το βγάζουν οι δικοί σου. Δεκαετία 80 στην Τούμα τι χρυσό δόντια είχε. Ωπαπα. Ε? Τι ντάτσου, τι χρυσό δόντια ήταν. Τι το Ιώτα, τι Χάιλουξ, τι ήταν αυτό. Τι Bluebird, τα Bluebird. Τα θυμάσαι. Πισοκίνητο ή μπροστοκίνητο όμως. Μπροστοκίνητο ήταν. Πισοκίνητο ήταν από το παλιό. Είχα ένα θείο εγώ το θείο. Κατάξει ήταν πισοκίνητα όλα. Όχι ρε, τετραυτό. Τετράγωνα ήταν και πισοκίνητα. Τα Bluebird. Αμαξάρες. Δεν παθαίνα τίποτα. 1600 κυβικά, 70 άλλων. Φοβερά αυτοκίνητα. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε. Λοιπόν, Γιάννη, έχουμε διάλειμμα. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Σήμερα Σάββατο είναι αύριο. Ναι, ναι, ένα θα κάνουμε. Λοιπόν, ο μάνατζερ ραπ δικαιώθηκε πανηγυρικά για τον Μπερμπάτο. Θα σου βγάζω το καπέλο που λέει ο κόκκινο. Φοβάμαι το καπέλο. Ρε εσείς, να ξέρετε κάτι. Αυτό που λέμε ότι είμαι φυσιογνωμιστής,
Είμαι φυσιογνωμιστής. Δηλαδή, τον κόβω τον άλλον από μακριά. Φαίνεται. Φαίνεται πώς. Βλέπεις τον Μπερμπάτοφ με το ύφος αυτό, το μπλαζέ, το φρύδι, το βαμμένο κτλ. Περπατάει, κάνει ράνι. Υποκόμει άλλοι. Φύγε ρε Βουλγάρα από εδώ πέρα. Από εκεί. Θα τρέχουν οι άλλοι για σένα. Έρχεται η Βουλγάρα να πούμε από τη Βουλγαρία, από τη Σόφια, λέει στη Θεσσαλονίκη θα πάμε. Μόλις η Τζουπλούκα που ήσουν εκεί πάνω στη Βουλγαρία. Παράδοσο να δω. Με καλτσόν 3 ευρώ τέλος πάντων. Άιντε από εκεί πέρα. Μου την έδωσε να πούμε. Δηλαδή εγώ δεν είμαι τοπικιστής. Όχι Βόρειο Ελλαδίτη κτλ. Αλλά άμα θυμώσω, θυμώνω. Δηλαδή μια μέρα στο στρατό μου είπε ένα Βούλγαρο να πούμε. Και το κοπάνισα να πούμε. Αλλά μετά λέω γιατί είναι το κοπάνισα, αφού εσύ είσαι. Δεν είσαι με τις πατρίδες και μετά αυτά. Γιατί, ξέρω εγώ, έβγαλα τσαμπούκα, έβγαλα αλητεία. Μην κοιτάς τώρα που πιάστηκε η μέση μου και δεν είναι. Μου φύγανε σπόνδυλοι. Φύγανε σπόνδυλοι, εντάξει. Στην ηλικία σου. Ήμουν 19 χρονών. Τώρα είναι στην ηλικία. Πάνω, τώρα δεν είναι. Εντάξει, παιδιά, μαγιά, φευγάτη να πούμε. Η ψυχή όμως θέλει. Το κορμί δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μετά τα 50 δεν μπορεί το κορμί. Δεν είσαι μετά τα 50. Πριν είμαι εγώ. Λίγο πριν. Τι γνώμη έχετε για το Mercedes σε 230, του 25, το 1,8 με τα 190 χουπού. Άλογα. Είναι αξιόπιστο, αξίζει. Το βρήκαμε με 90.000 χιλιόμετρα και 11.000 ευρώ. Α, φίλε, τα 90.000 χιλιόμετρα. Παίζεται. Γιατί αν το πήρες από μάντρα, μπορεί να στηγύρισαν. Ψάξε βιβλίο πάνω στη Mercedes. Ναι, με το μανίτι. Καλό αμάξι, εντάξει, αλλά. Πρέπει να πάει. Στηγύρισαν τα χιλιόμετρα με το μανίτι. Δεν θέλει μαγνήτη, είναι μηχανήματα. Έχει μηχανήματα πιο μαγνήτη. Μαγνήτη, λέει. Εμένα με πούλησε παράγοντας του Άρη. Θα δείτε. Τώρα είναι παράγοντας του Άρη. Ο Ντομπιάνγκη. Άτομο κομμένο. Κομμένο. Μισό αμάξι το ένα και μισό αμάξι το άλλο, δύο αμάξι. Κομμένα στα δύο. Ενωμένα. Αριανός. Πάω στο κταίο. Πηγαίνει μια κοπέλα με κάτι μαλλιά εκεί. Πόσο χρόνο, 25. Κοπέλα. 30 χρόνια ήταν αυτή. Εγώ είμαι 25. Γριά ήταν για μένα. Κύρια μου λέει. Λέω τι είναι, κυρία μου. Τα αμάξια σα είναι παράνομα. Τι παράνομα. Είναι λέει κομμένο, λέει από τη μια μεριά, λέει από τη μέση και μπροστά, λέει είναι ένα άλλο αμάξι, Άμπαρθ. Και από πίσω είναι 112. Έχω πες 2-1. 112. Είναι Α112, λέει από πίσω. Και από μπροστά είναι Άμπαρθ. Λέω πάλι καλά, λέω, διότι ο κερατάς για Άμπαρθ με το πούλησε. Θα μπορούσε να με πουλήσει Άμπαρθ στο πισινό και το προστινό να με πουλήσει Άμπαρθ και να έχει 42 άλογα. Λέω τι να κάνω, ρε παιδιά, λέω κτλ. Αύγαλτο τότε κτλ. Λέει κύριε, λέω αυτό κτλ. Φωνάζω το μηταρά. Το συγχωρεμένο. Πάει εκεί. Τι θες μωρή, κάνει όλα. Τι λέει ακριβώς. Τέλος πάντων μου ξέφυγε. Λέει κύριε. Κύριε μωρή, τι λέει. Εγώ το πήρα τα αμάξι εκεί πέρα από αυτό. Τι φταίω λέω κτλ. Τέλος πάντων. Τι γλίτωσα. Τέλος πάντων το περάσαν. Το κάνω. Τι έγινε δεν ξέρω. Με περάσαν, δεν με περάσαν. Εγώ γιατί το κάνεις αυτό. Τι το έκανα. Το πουλήσες. Το τράκαρα κάτω στην παραλία. Λεωφόρο Νίκης πήρα πάω μια στροφή με χειρόφρενο. Το πέταξα σε μια κολόνα, το σταύρωσα και. Το έβαψε μπλε και το πέταξε. Και το πέταξε να μάθει. Αριανό ήταν. Περιμένει τώρα παριανό να σου δώσει τίμιο αμάξι. Έμπορο αυτοκινήτων. Πα. Ονόματα δεν λέμε. Λοιπόν. Χόντα. Γελάει γιατί. Τι θα κάνει να μην γελάει. Χόντα. Ονόματα δεν λέμε. Σουρουβούλε. Σιαρβέ. 1,6 δίζελ. 120 άλογα που λένε οι παοξίδες. Δύο ραβ. Όχι. Diesel. Επιλογή σε βάζει. Α, 143 άλογα. Τρία. Φουβού του Γκουάν Diesel. Τι είναι αυτό. Την Γκουάν Diesel. Ναι. Η BMW X3. 211 μεταχειρισμένα από Γερμανία. Όλα κοστίζουν στο 30.000 ή κάποια άλλη παρόμοια πρόταση καλοδεχούμενη. 30.000 ευρώ αυτό. Τι το φόντα ή το ραβ. Γιατί όχι το BMW. Από Γερμανία. Με ρωτάει ο άνθρωπος και λέω ή το φόντα ή το ραβ. Έχει πιο πολλά πιο ακριβά τα λαθικά τάλα. Έχουν πιο ακριβά τα λαθικά τα άλλα. Α, παίζει ρόλο και αυτό. Φυσικά όλα παίζουν ρόλο. Δεν κοιτάζει μόνο να πάρει ένα ωραίο αμάξι. Δεν με λες τώρα. Κοιτάζει τα υπόλοιπα. Τώρα που εξισώνεται να πούμε η μπενζίνη. Μπενζίνα. Με το ντίζελ. Ναι. Πραγματικά τώρα. Ναι. Αξίζει τον κόπο. Πραγματικά τώρα. Το έχουμε πει 50 φορές. Πες το 51. Αξίζει τον κόπο να πάρει κάποιο τον ντίζελ εννοεί. Αξίζει τον κόπο. Θες να ρωτήσει. Μόνο για κάποιον που κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα το χρόνο. Αν δεν κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα το χρόνο, δεν αξίζει τον κόπο. Αυτό έχουμε πει πολλές φορές. Κάποιος που κάνει 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο δεν το συμφέρει. Εγώ που κάνω 14. Δεν σε συμφέρει. Δεν συμφέρει. Πρέπει να κάνεις 30 και πάνω, μόνο αυτοί που είναι πολιτές, αυτοί που δουλεύουν σε εταιρείες κτλ. Ναι. Να διαβάσουμε και ένα μήνυμα. Το βάλω. Διαβάσουμε μήνυμα. Σε ακούει και ο Γρηγόρης, αν ξέρεις. Ποιος Γρηγόρης? Ο φίλος. Ο κουμπάρος, ο αδερφός. Ναι. Θα σαβούργιασε τίποτα το βράδυ, φαίνεται και δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Ποιος ξέρει τι κατασπάραξε να μου. Λοιπόν. Ηλίας Hardball. Τι παίζεις ρε μεγάλε.
Τώρα σε αυτή την ηλικία τι να παίζω, ρε Ηλία. Κόκκινος. Οι κλέφτες τρόμαξαν από τις κατάρες σου και το αυτοκίνητο βρέθηκε το απόγευμα. Ορίστε. Τι κατάρες. Αυτό το Nissan. Να σου βγαίνει η ψυχή, λέω, να θέλεις να πεθάνεις και να μην μπορείς. Αυτό, φίλε, που το καταράστηκα είναι μεγάλη κατάρα. Όταν φτάσει εκείνη η ώρα, λες να τελειώσω. Εμένα ρε που δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Ο σκορμάς είναι χειρότερο να βασανίζεσαι. Και να πεθάνεις, λέει, δυσκολία, λέει. Ναι. Λέει, γιατί ρε. Δεν βγαίνει η ψυχή σου. Ξυπνάει μια μέρα, λέει, φοβερός. Βρέθηκε τα μάξι. Μας το είπαν τώρα. Το είπε ο κόκκινος. Καταράστηκα τον κλέφτη. Ναι. Σαν τον Αμβρόσιο. Αυτό τον Ισάν που έλεγες. Ναι, ο Αμβρόσιος. Ο Αμβρόσιος. Ε? Ναι. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε. Μόνο ο γύφτος δεν φοβήθηκε που έφυγε τον Τζόρνταν. Στους γύφτους δεν πιάνουν οι κατάρες, να ξέρεις. Όπως μας καταράστηκε ο Αμβρόσιος εμάς που τρώμε κρέας. Α, ναι, που είπε ναι. Όσοι φάγανε κρέας. Ναι. Όσοι φάγανε κρέας, λέει. Να... Το στομάχι του και κάτι τέτοιο. Να πάθει το στομάχι του και κλπ. Να σου βγαίνει και άνθρωπος, σε ένα αυρόσιο. Άνθρωπος του Θεού. Να σε βγαίνει και σε ένα αυρόσιο η ψυχή και να ταλαιπωρείσαι και να λες θέλω να πεθάνω, Θεέ μου, και να μην στην παίρνει την ψυχή. Σε καταργέμαι κι εγώ. Αφού καταράστηκε σε μένα που τη Μεγάλη Παρασκευή έφαγα κρέας. Και τι έφαγα. Λίγο κοτόπουλο βραστό με. Πώς το λένε, με πατάτα βραστή. Ναι. Με καταράστηκε. Παράνομος. Είμαι παράνομος. Με καταράστηκε ο αυρόσιο. Ο άνθρωπος του Θεού σε καταράστηκε. Με καταράστηκε ο άνθρωπος του Θεού. Εγώ που δεν είμαι του Θεού σου ρίχνω μεγαλύτερη κατάρα αυρόσια. Εντάξει. Να τυρανιέσαι 5 χρόνια και να μην πεθαίνει. Να λες θέλω να πάρει. Ναι, το σακάτο. Πού είναι αυτό, πού στα διάλογα στην Κόρυφα είναι που είναι. Ξέρω εγώ μόνο. Ξέρω Κορύφα και καλό έχει δει. Πελοποννήσιο τώρα. Άσε τώρα. Πελοποννήσιο και καλό είδε. Έναν ξέρω εγώ καλό άνθρωπο από την Πελοπόννησο. Ένα. Δουλεύουμε εδώ μαζί. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Γκαγκούτη ή Σέρβη. Τι είναι αυτό. Γκαγκούτη προφανώ ηλία. Ηλία. Προφανώ. Θέλετε. Να αναπτύξουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, παοξίδικο θέλετε να αναπτύξετε τίποτα, ξέρω εγώ, κοινωνικό. Όχι, άσου να πάει το παοξίδικο να πάει μόνο του. Θε να πάει μόνο του. Εγώ θα πάω καλά. Θέλει να ανοίξουμε γραμμέ. Πάλι πρωτάθλημα να πάρουμε το καλοκαίρι. Το οπότε... Ναι, ρε. Κάνετε μεταγραφέ με τα γάρια. Κάνετε μεταγραφέ παικτών χωρί να κλείσετε προπονητή. Ξέρετε. Γι' αυτό τι... δεν είπαμε πριν. Πάλι τα ίδια. Ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Τι μπορεί να μείνετε με τη μούμια του Φαράου τον Ήβη. Ναι. Πολύ πιθανόν. Ναι, πολύ πιθανόν. Γιατί. Εχθές από το σέλιδο που είδα με τρόμαξε γιατί που είναι στις αίρες. Ξέρεις γιατί με τρόμαξε. Γιατί κάνει μνήμα λέει στον Ήβιτς. Μιλάει πολύ. Θα δοκιμάσει τα play-off. Τα play-off δίνει εξετάσεις ο Ήβιτς. Σαν να διαβάζω το πρωτοσέλιδο. Σαν να διαβάζω τα site. Δίνει εξετάσεις. Δίνουμε μια ευκαιρία στον Ήβιτς. Φαντάζεσαι να πάρει την ΑΕΚ ο Ήβιτς 1-0. Η τακτική του Ήβιτς. Το πλάνο του Ήβιτς. Το κλάνο του Ήβιτς. Φάει τον Ήβιτς να πούμε το καλοκαίρι. Ήβιτς εναντίον Μανολά, έτσι. Μουρίνιο εναντίον, ξέρω εγώ, Σιμεώνη. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, είναι το ΙΕΚ που έλεγες πέρσι. ΙΕΚ προπονητική. Ξανά τα ίδια. Ωραία πράγματα. Παλιά για να πάρεις πάγκο στον ΠΑΟΚ, έπρεπε να σου να Μπουντεσλίγκα και άνω. Οι προέδροι, δεν ξέρω τι ήταν, τι δεν ήταν, πάντως προπονητές στον ΠΑΟΚ, ήταν προσεγμένοι. Και ξεκινούσαν πρώτα από προπονητή. Και όχι πρώτα από παίκτες. Ο ΠΑΟΚ είχε και τον πιο ακριβό πληρωμένο προπονητή, τον Λόραντ. 500.000 δραχμές το μήνα το 1979-80, κύριε. Όταν ο Τόζα Βεζελίνοβιτς, αυτός ο κουμαράκιας, ο μεγάλος ο Τόζα, έπαιρνε 400 στον Ολυμπιακό. Ο Γκόρσκι έπαιρνε και αυτός λιγότερα. Ο Γκόρσκι στον Ολυμπιακό έπαιρνε 400.000 το μήνα. Και βίλα στο πανόραμα ο Λόραντ, και οι γαρίδες κτλ. Ο πιο ακριβοπληρωμένος. Και τώρα έχει τα ΙΕΚ προπονητικής. Έτσι, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και είναι. Οι. Κώστα Ρώτα τα Μαστόρια. Γιατί δεν κάνει πετρέλαιο αν κάνεις λίγα χιλιόμετρα? Το λόγο να μας πούνε. Ο 600 δεν το λόγο κάνει... να μας πούνε. Καταρχήν ένα αυτοκίνητο πετρελαίου είναι πιο ακριβό από ένα αυτοκίνητο βενζίνης. Στην αγορά του. Στην αγορά του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, πρέπει να προσέχετε η ποιότητα του πετρελαίου. Αυτό τώρα να πει. Δηλαδή τι. Δηλαδή, θα τι? Πρέπει να βάζει μέσα χημικά κάθε τόσο. Το Ιώτα Καρίνα ήταν αυτό που εκλάπη. Ναι. Λοιπόν, πρώτον είναι ότι. Αν πάει να πάρει δύο ίδια αυτοκίνητα και το ένα είναι βενζίνη και το άλλο diesel, ναι. Το diesel είναι 3, 4, 5 χιλιάρικα πιο ακριβό. Με τα ίδια αλόγατα. Βενζίνη και diesel. Ρε φίλε, σχεδόν. 100 αλόγατα το ένα, 100 αλόγατα το άλλο. Μπορεί να είναι 105. Ωραία, πάνω κάτω. Ωραία. Παραπάνω. Πρώτον, κακό αυτό. Δεύτερον. Η ποιότητα του πετρελαίου δεν είναι τόσο σωστή. Οι βενζινάδες που πουλάνε πετρέλαιο. Θα πρέπει να βάζει μέσα. Είναι τα γαράδες οι περισσότεροι, έχει και καλούς. Δεν λέω για τους βενζινάδες. Εγώ δεν το είπα, εσύ το είπες. Εγώ το λέω. Μπράβο. Ναι.
Θα πρέπει να, να βάζει μέσα χημικά για να καθαρίζει το σύστημα καυσίμου. Τι χημικά να βάζει δηλαδή. Στο ρεζερβουάρ. Τι ορολίμωξη παθαίνει το αυτοκίνητο. Παθαίνει ή τέτοιο. Για να μην βουλώνουν οι καταλύτες, τα φίλτρα πετρελαίου. Κάθε πόσο να το βάζει αυτό. Αναλόγως τα χιλιόμετρα. Κάθε 2-3 γεμίσματα του ρεζερβουάρ. 2-3-5 χιλιάδες χιλιόμετρα. Και φάρμακο δηλαδή. Μπράβο. Για να έχω αμάξι. Να έχω μεταντίν, να έχω φάρμακο. Να έχω ξέρω εγώ. Να τα προσέχεις. Για πες. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει. Διώξτε με ένα κουνούπι, γιατί ένα ακουρατής μας από κουνούπι τυφλώθηκε. Διώξτε το διάολο εμένα από εδώ. Εκεί στο βάλτο και έπλεξε με έναν γιατρού και λέει: κάνει προσευχή στο θαύμα να γίνει θαύμα. Μας ακούει τώρα, θα γίνει το θαύμα. Και λέει, από εκεί και πέρα, αν τη μου βγάλει μία βλάβη στο σύστημα καυσίμου, στο ντίζελ, συνήθως είναι πανάκριβες οι βλάβες. Όταν λες δηλαδή πανάκριβες, βάλε μας λίγο στο πνεύμα. Δεν μπορώ να σε βάλω στο πνεύμα. Αναλόγως στα μάξι. Αναλόγως στα μάξι, δηλαδή αναλόγως στη βλάβη, αναλόγως από πολλά. Δηλαδή εγώ το κορτομπάκι, τις βλαβούλες που έχει. Δεν είναι τίποτα το δικό σου. Μια βεζιναντλία για το δικό σου κάνει 5 φράγκα, το πούμε. Να μην πούμε. Να μην λεφτά. Πούμε. Δηλαδή άμα είναι βενζίνη, δίζελ. Δίζελ θα κάνει 15. 15 φράγκα. Και γιατί να πάρω δίζελ. Αυτό κάνω. Θα πρέπει συμφέρει τον δίζελ όταν κάνει πολλά χιλιόμετρα. Η ζωή του κινητήρα. Ναι. Με τον δίζελ. Πες ότι το οδηγάω εγώ ήρεμα τα μάξι, ήρεμα και τον δίζελ. Ίδιο στυλ οδηγήματος. Συνήθως ο δίζελ έχει μεγαλύτερη ζωή. Πάει παραπάνω. Συνήθως, ναι. Πάει παραπάνω. Μάλιστα, εντάξει, αυτό ήθελα να μάθω. Συνήθως. Αυτό ήθελα τι. Ναι, αλλά πάλι τη ζωή του κινητήρα θα τη βγάλεις μέσα από τα χιλιόμετρά σου τα πολλά που ίσως να έχεις. Ναι. Αν εσύ με τις 14.000 χιλιόμετρα. Ναι. Πότε θα μαζέψεις χιλιόμετρα. Εγώ έχω 11 χρόνια κοντά τον Ιούλιο κλείνω. Και έχεις 130.000. 156 έχω. 150. Ναι, 154. Πόσο, 156. Ωραία. Δηλαδή δεν με συμφέρει τον δίζελ εμένα. Εσένα όχι. Ναι. Σε κάποιον που κάνει πολλά χιλιόμετρα, ναι. Ναι. Τέλειος. Τα απαντήσανε εκεί. Τρέμε αμβρόσιες, έβγαλε. Αυτό είναι, αυτό είναι προσωπική μας γνώμη, έτσι. Ναι. Τι προσωπική γνώμη, είναι η σωστή. Όχι. Προσωπική. Ναι. Το σωστή ή όχι. Αντώνης ακτινολόγος. Από τα Γιάννενα. Χαιρετίσματα, χαιρετίσματα. Δουλεύει αυτός, δουλεύει η γυναίκα του. Εγώ αυτό δεν το ήξερα. Πολύ καλά παιδιά και οι δύο. Μπράβο, ναι, ωραία κτλ. Γιατροί κτλ. Ωραία. Κάνει το κοριτσάκι. Ωραία. Πρώτο παιδί, χαρές ο Αντώνης και τα λοιπά. Και παίρνει 9 μήνες άδεια. Γονική άδεια πήρε. Αυτός πήρε γονική άδεια. Ναι. Του λέω, άντρας πράγμα και πήρες γονική άδεια. Γιατί να μην την εκμεταλλευτεί. Ο άντρας. Ο άντρας. Γονική άδεια. Γιατί γονέας δεν είναι. Τι να κάνει, μπίτσι μπίτσι το μωρό. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν το μωρό. Ο άντρας. Εσύ δεν είσαι γονιός. Ωραία, εγώ είμαι γονιός αυτό. Την ευγενία εσύ δεν την πρόσεχες. Μια φορά την άλλαξα πάνω και την έβαλα ανάποδα. Έβαλα τον προς πίσω. Έβαλα τον προς πίσω. Το μέσα, ή το μέσα έτσι. Ναι, εγώ ήμουν ο κυνηγός και έπρεπε να φέρω τα λεφτά. Εντάξει, το. Εντάξει, ναι. Καλός ή κακός δουλεύει και η σύζυγος όμως του Αντώνη. Η σύζυγος του Αντώνη είναι. Και άμα μείνει ο Αντώνης δηλαδή στο σπίτι με το παιδί και θέλει το παιδί γάλα, θα βγάλει το φυσί του Αντώνη, θα φυσάξει. Θα έχει στο ψυγείο έτοιμο. Θα έχει έτοιμο. Έχει γάλα. Έχει γάλα. Έχει στο ψυγείο έτοιμο. Τι γνώμη είναι αυτή, ρε. Δεν τα ξέρω εγώ. Άμα δεν παίρνει γυναίκα, δεν παίρνει. Γιατί να μην την πάρει, γιατί δεν. Ασλαμά. Δεν έχει τίποτα. Τηλέφωνο στον αέρα. Α, μισό λεπτό. Σε κάνα έιμπολ θα είναι τώρα αυτός θα πίνει. Λοιπόν, μηνύματα, πολλά, ωραία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ασλαμάς. Η φωνή σου είναι ερεθιστική. Α, αυτά είναι. Τον Ασλαμά. Στα 52 που φαίνεται. Ναι. Έχω και τα δάκτυλα της τρέμη. Θες να τα γλύψεις μήπως. Τον Ασλαμά. Γιάννης Ταξιτζής, που ήταν παλιά προποτζής. Καλημέρα. Έχω το accent. Άρωμα είναι αυτό. Χιουντάι, άρωμα. Ναι. Και μου πετάει σπίθα, λέει. Τι σπίθα. Από την τροχαλία στρόφαλου. Στροφάλου. Θέλει αλλαγή η τροχαλία ή φτιάχνεται. Μάλλον με αλλαγή. Η τροχαλία δεν φτιάχνεται. Η τροχαλία δεν φτιάχνεται, μεγάλε. Άξεντ. Μήπως έχει πάρει τίποτα μέσα και βγάζει σπίθες. Ναι. Τι σπίθα βγάζει. Ναι. Κάπου βρίσκει. Χαιρετίσματα στα πιο αδυνατά μαστόρια τη πόλη. Ο Αντώνης ακτινολόγος μας ρωτάει. Πόσες και ποιες θέσεις θα έκανες μεταγραφή στον ΠΑΟ και να κάνει πραγματικό πρωταθλητισμό. Λοιπόν, κοίταξε. Θα κράταγα το εννιάρι μου. Το Κλάους, εκεί όπως είναι. Στιτός. Στιτός. Όλη την άμυνα. Θα κράταγα το ΜΑΚ. Θα κράταγα το. Το ΜΑΚ, σαν τι το κράταγες. Σαν αριστερό εξτρέμ. Μπράβο. Σαν δεξί εξτρέμ. Όχι σαν εντεκάρι. Όχι, το Ροντρίγκες. Τρία. Θα κράταγα το Μιστακίδη. Τέσσερα. Το Ζάιρο. Το Ζάιρο. Πέντε. Τσίμηρο. Θα κράταγα το Τσίμηρο 6. Θα κράταγα τον Κάτσε 7. Και από εκεί και πέρα. Όλοι άλλοι τρόποι. Ίσο άμυνα. Θάλασσα. Αριστερό μπακ. Αριστερό στόπερ.
δεξί στόπερ, δεξί μπακ και τερματοφύλακα. Αυτό λέω, όλη την άμυνα. Θα άλλαζα όλη την άμυνα. Δηλαδή θες πέντε άτομα ενδεκαδάτα εσύ. Θα έπαιρνα τα πιο κτίνη και τους γρήγορους ταχυδυναμικούς και ευφυείς σε IQ αριστερούς μπακ. Χθες τον είδες αυτό που τραυματίστηκε και βγήκε τους αλλαγή. Ποιον? Το Κομπανί, πώς το λέγανε. Αυτό το γαϊδούρι. Γαϊδούρι όρθιο. Το δέκατο λεπτό. Ναι. Πώς δεν το είδα. Ο γαϊδούρι όρθιο. Ένα τι να πάρω τώρα. Το Φίτορα που είναι, ξέρω εγώ, σαν την Αλιμπέρτη με τα δόντια, μια είναι καλά, μια δεν είναι καλά. Κυκλοθυμικό στα ρίσκια είναι γυναίκα που έχει εμινόπαυση, να πούμε. Τη μια πετάει τα πιάτα, την άλλη σε αγαπάει. Έχετε τρελαθεί τελείω. Χατζησάη είναι καλό, με δίπλα του σε τερμπακάρα όμω. Να έχει δίπλα, α πούμε, ένα κοντρέρα. Να έχει ένα κοντρέρα 25 χρονών. Να δει πώ θα πάει ο Χατζησάη. Βέβαια. Και να κάνει ο Χατζησάη σπριν 10, 20, 30 μέτρα. Τίποτα άλλο. Και καλέ θέσει έχει. Και να τοποθετήσει. Και δυνατό παιδί είναι. Δυνατό παιδί είναι, ψηλά είναι καλό. Ψηλά είναι καλό. Και πάνω ξέρει. Του λείπει η έκρηξη. Έκρηξη! Αυτό θέλει προπόνηση. Αυτό τι θέλει. Ένα δεκάλεπτο σέσταμα, διατάσει ένα τέταρτο. Δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια. Το πολύ σαραντάρια. Δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια. Το πολύ σαραντάρια. Φύγαμε, ανάσχελα. Σήκω. Μπαμπαμπαμπαμπ. Έτσι θα κάνει. Δεξί μπάγκο Κίτσιου. Ο Κίτσιου είναι 1,70. Ωραία. Ο Κωνσταντινίδης είναι 1,68, 1,69. Ο Κωνσταντινίδης. Ναι. Λοιπόν, ο Λέοβατς είναι. Θα δεις και είναι σε αιμοκάθαρση, να πούμε. Έχει βγει έξω. Είναι σαν άρρωστος. Λοιπόν, σαν και εμένα που είχα τα ούρα μου. Ένα τέτοιο πράγμα. Ο Λέοβατς, σαν άρρωστος. Πώς είναι ο Οζίλ, ρε παιδί μου. Αν δεις τον Οζίλ στον δρόμο, θα του πεις θες τίποτα να φας, ρε φίλε. Να πούμε. Του πάμε μια βόλτα στο γιώτη. Ναι, δηλαδή, αν σε φανάρι δω τον Οζίλ. Σταματήσω, θα του δώσω ένα ευρώ. Αυτό είναι έτοιμο να πεθάνει, να πούμε. Κατάλαβες. Θέλει οι αθλητές. Γιατί είναι ο καλός εδώ ο κάθεται σε σκαμπό, λέει ο Τζόρντεν και πεθαίνουν φλάσ. Θέλω να ανοίξουμε γραμμές. Ναι, έχει πολλά μηνύματα. Να αναβοσβήνω τα λαμπάκια. Το παλτό στο Μολοκτό ήρθε Βραζιλιάνο 30 από Ρωσία. Καλά τώρα, εντάξει. Η Έμπολε, παιδιά, να ανοίξουμε γραμμές. 2-31-0-90-90-90. Ιωάννη. Να ανοίξουμε γραμμές. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Μία έχουμε διάλειμμα. Στις μία έχουμε διάλειμμα. Προλαβαίνουμε. Έχουμε αρκετό χρόνο. Η ΕΠΟ διέκοψε τα playoff και η βαθμολογία με είναι όπως τελείωσε το πρωτάθλημα. Πάλι δεύτερος Παναθηναϊκός και τρίτη ΑΕΚ. Τι ύπνος είναι ο Ιβάν, λέει ο 031. Γαλινόπουλο. Για Opel Astra 1400 Turbo του 11. Μου ζητάνε για πεταλούδα. Πεταλούδα, τι είναι η πεταλούδα. Ναι, του Γκαζιού. Αγκαζιού. Μάλλον. Σχεδόν, ναι, σχεδόν 1000 ευρώ. Στην αντιπροσωπεία υπάρχει περίπτωση για κάτι ευθυνότερο. 9-14-408 αύριο το τηλέφωνο. Κάναν μαλάξει στον προκτό αυτό. Ναι, ναι. Έλα. 2-31. Πάρα πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά λεφτά, 1000 ευρώ. Είναι αντιπροσωπεία. Τι είναι κακή αντιπροσωπεία, δεν πουλάει. Από πού να βγάλει, είναι μεγάλη. Εντάξει, από τα αυτοκίνητα που πουλάει, είναι μεγάλη. Ναι, εντάξει, το συνεργείο θα βγάλει. Ναι, τι πάμε σε ένα ακροατή, ένα μα ακούει. Καλημέρα, φίλε. Και ένα ο Γρηγόρης δυο. Και ο Γρηγόρης δυο. Ναι. Έλα, Κωστά. Έλα, φίλε. Ρωτήστε ό,τι θέλετε του μάστορε. Πείτε θα αναγοράσετε διαρκεία για τον ΠΑΟΚ. Οι Αριανοί να κάνουν πολύ διάδρομο, πολύ τζόκινγκ, πολύ σπριντ. Γιατί θα έχει μαρούπα, μαρούπα πολύ πράγμα να πούμε το αυτό και τα λοιπά. Εντάξει, λέγε φίλε, σε ακούμε. Σε ακούμε. Έλα, Κωστά. Και έλα, εδώ είμαι. Τι γίνεται. Καλά, καλά. Να σε εγώ ποιος είμαι. Άντε, πες μου. Άμα θυμάσαι. Θυμάσαι εκεί στο φανάρι, εκεί στο, πώς το λένε το ίδρυμα, στο Παπάφιο που είχα χαιρετήσει και τρόμαξες. Πριν κάνα 1,5 μήνα, 2 μήνες που ήταν τα μπλόκα οι αγρότες πήγανε και τρόμαξε που ήμουν απέναντι με ένα άτος. Τρόμαξε από ποιες άποψες? Ξαφνικά σήκωσα το χέρι και σε λέω γεια σου Κωστή, ξέρω εγώ και αυτά και λίγο ξαφνικά έτσι ήρθε, λες ποιος είναι αυτός ο τρελός τώρα. Α, σε σήκωσα δηλαδή για ναι, ότι πήγες να μου κάνεις καμιά επίθεση να πω. Ναι, 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 και μετά λες κλείσαν τους δρόμους, ξέρω εγώ κάτι σκέφτηκες να πεις εκεί την ώρα, λέει. Λέω εντάξει τώρα. Εσύ αγρότης είσαι? Όχι ρε, τι αγρότη. Μοιάζεις με αγρότη. Όχι ρε, δεν μοιάζει με αγρότη, αλλά για Χρυσαυγίτης μοιάζω. Α, και εγώ έπρεπε σαν πολίτης να φοβηθώ το Χρυσαυγίτη. Ρε φίλε. Όχι ρε, μπορεί εγώ, να άμα έχω πρόβλημα δεν πάω στην αστυνομία στους Χρυσαυγίτες πάω. Γιατί να φοβηθώ το Χρυσαυγίτη, αφού έχουν αντικαταστήσει την αυτή. Και όχι, θέλω, λέει ο άνθρωπος ότι τρόμαξες. Τρόμαξε γιατί εντάξει, μπορείτε εγώ με την χρήση. Μα κάνεις δει με τον Σάουρ. Στην νησίδα κοιτάζω αριστερά, βλέπω τον Κωστίνα που με τεινάζω με το λέω που ξέρω εγώ για σου. Θα τεινάχτηκες φίλε, απότομα φαίνεται. Ναι. Δεν εξηγείται αλλιώς. Θα τεινάχτηκες απότομα. Και εσύ ήσουν αφηρημένος ξαφνικά λες. Φαλακρός είσαι φίλε, φαλακρός. Όχι ρε, κοντό είχα ξυρισμένο το κοντό ξυρισμένο και φάνη. Γουρλωμάτης είσαι. Ναι, γουρλωμάτης. Τους γουρλωμάτες τους φοβάμαι λίγο. Τέλος πάντων, πήρα για τα παιδιά να τα ρωτήσω κάτι. Ρώτα τι θες. Ρώτα τι θες. Έχω ένα πεζό 207. Α, χεσμένο στο τάλινο κι εσύ είσαι.
Έχει ένα πεζό 207. Τουρμπίσιο 150. Τουρμπίσιο από πού? Από τη μάνα. Ναι, ρε, βγαίνει από τη μάνα του έτσι. Α, το δίθυρο. Το τετράθυρο, αλλά είναι η ίδια έκδοση με το δίθυρο. 150 άλογα γι' αυτό. Ναι, από είναι. Αμαξάρα είναι. Το παίρνω πίσω. Είναι. Αμαξάρα είναι, αλλά. Εγώ νόμιζα. 207 και αυτό που έχουν οι κόμενε και πάνε στο σούπερ μάρκετ. Όχι, ρε, αυτό είναι αμάξι γρήγορο, ωραίο. Συγγνώμη. Φουλ έξτρα μέσα, δερμάτινα όλα. Εντάξει, απλά είναι 4 πόρτε. Ήθελα πήρα αυτή την έκδοση. Γιατί πήρε, ρε φίλε, 4 πόρτε. Δεν μπορεί να έχει οικογένεια άνθρωπο. Γιατί, ρε φίλε, θα κάνουμε παιδί τώρα. Είμαστε σε φάση τέτοια. Πυροβολάζει το παιδί. Και αν βάλα σε αβολίβετα, δηλαδή τι 4 πόρτε δεν τι κλέζει, ρε φίλε. Έχω τι κλείσει. Όχι, ρε, είναι έγκυο η δικιά μου. Αν την πυροβόλησε. Ναι, τώρα είναι σε φάση, α πούμε, 4 μηνών, 5 κάπου. Ναι. Τώρα δεν τα παρακολουθώ κι. Ναι, εντάξει. Ξέρεις, από το άγχος, τα τρεχάματα για να μαζέψουμε τα λεφτά έχουμε ιστορία. Τέλος πάντων. Πού θα γεννήσεις, φίλε, πού θα γεννήσεις. Δεν ξέρω, ρε φίλε, το ψάχνω, δεν ξέρω. Πρώτη φορά μου συμβαίνει, δεν είμαι και μικρός, 27 χρονών τώρα. 27 χρονών, κατά λάθος το έκανες το παιδί. Όχι, ρε, εσύ, είμαστε 10 χρόνια μαζί. Εντάξει, κάποια στιγμή πρέπει να προχωρήσει, τι έκανε. Α, 17 χρονών τη γνώρισες, 27 χρονών την έκανες παιδί. Ωραίος. Ναι, τι να κάνουμε, στα 10 χρόνια. Αξίες. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα τα μάξι βγάζει μια βλάβη. Oh. Έχει πόσο γεννητούρια έχει βλάβει στα μάξι. Θα χορέψει Τσάρλες στο φιλαράκι. Δες ο παιδίατρο κάτω από 50 ευρώ δεν παίρνει. Το γάλα είναι ακριβό. Λέγε, τα Πάμπερς. Τα Πάμπερς και στα κιάστα, ναι. Ναι. Λέγε, καλά να είναι οι παππούδες, καλά να είναι οι παππούδες μας, γιατί άμα δεν είναι και αυτοί. Πόσο χρόνο είναι ο παπάς. Ο παππούς, ρε, ο παπάς δεν υπάρχει, έφυγε. Ο παπάς. Δεν υπάρχει ο παπάς. Πέθανε ο παπάς σου. Ναι, από έφραγμα. Ο γαμό του. Ο παιδρός σου ζει. Έχει καρκίνο. Τι επένδυση πήγε και έκανε. Δηλαδή, ο ένα πέθανε, ο άλλο ξέρω εγώ να ζει. Έχουμε παππού και γιαγιά όμω. Έχουμε παππού και γιαγιά που έχουν πολλά, α πούμε. Εντάξει, α, ο παππού έχει, εντάξει. Δεν δάγκωσε τον παππού τότε. Εκεί πέσαμε με τα μούτρα. Να πέσει με τα μούτρα, έτσι. Τώρα με τα μάξι τι κάνουμε να μου πούν τα παιδιά. Για πε μα το πρόβλημα. Έχει πόσο καιρό έχω πάει σε 5 συνεργεία εδώ πέρα τέλο πάντων που είμαι. Τι έβγαλε τα μάξι. Από... Ναι. Τα μάξι ανάβει, ξέρω εγώ, το λαμπάκι τη βλάβη που λέει. Κάτι φάουτλι, τέλος πάντων κάτι γιατί... Yeah. Πάντως το γκάζι το πάταγες φαίνεται. Το πάταγα εντάξει ρε, οι 4 μήνες του είχα, ούτε ένα χρόνο δεν το έχω ταμάξει. Τις Δευτέρες δηλαδή, τον κόφτη, σε κόβω ότι το... Όχι ρε, όχι. Είχα ένα άλλο αμάξι πριν το είχα δώσει, είχα φύγει όλα από μέσα. Δηλαδή, ξέρεις, είχα βγάλει την τρέλα μου, εντάξει. Τα μάξι το πήρα για να πάω νορμάλ, δεν το πήρα για να κάνω τρέλες. Απλά στην προσπέραση πάνω ήθελα να έχει γκάζι και καλά. Βέβαια, να έχει ενεργητική ασφάλεια, όχι σαν και εμένα, που είμαι σαν το κάρο. Έχει ένα φρένο Κώστα, πατάει να πούμε στο Άγιο Παΐσιο και βγαίνει 190 μπας και κατευθείαν κατεβαίνει στα 100 χιλιόμετρα με το φρενάρι, δηλαδή δεν καταλαβαίνει τίποτα με το ακούμπημα που κάνει στο φρενάρι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι ανάβει το λαμπάκι και εκεί που πηγαίνει κόβεται τα μάξι σαν να μένει από βενζίνη και πηγαίνει με 30-40 παραπάνω δεν τραβάει. Βγάζω το κλειδί, δηλαδή το σβήνω, βγάζω το κλειδί, σταματάω δηλαδή στην άκρη, βγάζω το κλειδί, περνάει. Μετά ξαναρχίζει, ξέρω εγώ αυτό. Πήγα τέλος πάντων, το βάλανε στον υπολογιστή, το είδανε από τον εγκέφαλο, όπως το λένε, ναι. Από το κομπιούτερ. Με βγάλανε ότι είναι από το φίλτρο βενζίνης που να ξεκινήσουμε να αλλάξουμε. Αυτό όντως ισχύει ότι δεν έχει φίλτρο βενζίνης και είναι μέσα στην. Μέσα στο ρεζερβουάρ, με την αντλία. Ναι, να κράζει άδεια. Και πρέπει να αλλάχτεί και η αντλία, γιατί το φίλτρο πρέπει άμα βγει να. Ναι, και η αντλία. Πάει φύς. Όλο μαζί πάει. Είναι δηλαδή ακριβή ζημιά, άμα είναι αυτό, ε. Ναι, αναλόγως τώρα. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρει κανείς. Δεν ξέρουν, δεν μπορεί να διαγνώσει. Δεν μπορεί να γίνει διάγνωση ακριβής και να κάνεις κάτι στάνταρ, δηλαδή να αλλάξεις αυτό που είναι όντως. Γιατί άλλος είπε είναι αυτό, άλλος είπε είναι από το ρεύμα. Και είναι πολλαπλασιαστές, βγάζει και τους 4 αστοχία. Δηλαδή ότι έχουν πρόβλημα και οι 4. Και πώς θα βρουν ποιο έχει το πραγματικό. Αν δεν το δούμε το αυτοκίνητο, δεν μπορούμε να σε βγάλουμε άκρη. Εσείς δηλαδή το κοιτάτε, μπορείτε να ασχοληθείτε αν έρθω από εκεί. Φυσικά. Γιατί εδώ πέρα από ό,τι κατάλαβα, εγώ τώρα είμαι εκτός της Θεσσαλονίκης, είναι ναι. Λίγο τα πράγματα, δεν ξέρουν, δεν έχει μάστορες για αυτά τα μάξια, αυτό κατάλαβα. Πρέπει να το φέρεις, να το αφήσεις το αυτοκίνητο, να το ψάξουμε. Από πού είσαι ρε φίλε. Από εκεί που έχει θάλασσα και σ' αρέσει που είναι σαν φίδι η πόλη. Φίδι είναι, Καβαλιώτης ναι. Είσαι ρε. Ναι ρε. Και από την Καβάλα θα φέρεις τα μάξια αυτούς να το φτιάξεις. Έρχομαι ρε, εσύ κάθε εβδομάδα κατεβαίνω, βγαίνω εκεί πέρα. Γιατί έρχεσαι. Παρασκευή, Σάββατο. Παίρνεις προμήθεια από τον παππού. Ναι. Έλα. Παίρνεις φράγκα από τον παππού. Εντάξει, βοηθάνε οι άνθρωποι. Σε κατάλαβα, τι φίλε. Ποια περιοχή μένεις, φίλε. Καβάλα. Ναι. Κέντρο είμαι μέσα. Α, εγώ ήμουν εκεί που πολύ. Α, επάνω, ναι. Mm.
Εντάξει, καλά είναι η καβάλα, λίγο κόσμο είναι ξέρει. Έχει ένα τουπέ εδώ πέρα, αλλά εντάξει, κατά τα άλλα καλά είμαστε. Ωραία. Εντάξει, πολύ φίλε. Οι περισσότεροι δολοφόνοι από εκεί είναι. Ελά. Βγάλει δολοφόνου. Καβάλα Θάσο. Θάσο έχει βγάλει. Ναι, εντάξει, και εκτό από αυτό. Έχει θαμμένο. Εκείνο ο Σεχίδη. Μόνο η θεία του γλίτωσε. Είχε βάλει όλο το σώμα. 5-6. Φαντάζομαι ότι θα ήταν η θεία. Η θεία που κλειδώθηκε. Δεν την πρόλαβε. Δεν την πρόλαβε. Δεν την πρόλαβε. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι για τι γκόμενε, ότι είναι ξινέ και είναι ξέσαι. Ναι, δεν είναι κάτι γκόμενα. Δεν περιμένει, δεν πέφτουν εύκολα. Όχι για γκόμενα, ρε, γενικά τα κορίτσια είναι. Εγώ δεν πέφτουν εύκολα εκεί. Δεν νοιάζει, φίλε, 17 χρόνια δεν είναι. Εδώ πέρα ψάχνουν να πούμε να μην είναι ακόμα στα χρόνια. Μην μιλάς για γυναίκες, πάει τελείως τώρα. Πάμπερς, μάμπερς. Νουτρίτσια. Νουτρίτσια, νατουρέλα. Πώς το λένε το γάλα, ρε, το βρεφικό. Σκόνη, πώς το λένε σκόνη. Μιλουμίλ. Ήρθε η ώρα μας να τα μάθουμε και εσύ τα έμαθες, εντάξει, λίγο πιο μεγάλος εσύ. Αλλά δεν πειράζει. Πάει τώρα. Τελείωσε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Γεια χαρά. Καλό δρόμο. Καλό δάγκωμα στον καιρό. Από εκεί θα περάσω. Καλό δάγκωμα. Φιλιά. Πάμε σε ένα κόμμα που μας ακούει. Ωε, τα Μαστόρια. Κάνεις γυμναστήριο. Όχι γυμναστήριο, σπίτι. Στους Κυριακούς βλέπω. Τους έσφιξες. Σιγά σιγά σφίγουμε. Ναι. Έσφιξες μετά το δεύτερο γάμο, βλέπω καλούς Κυριακούς. Ναι, σφίγουμε, ναι. Ενώ έχεις χαλαρώσει με τον πρώτο γάμο, τώρα σε βλέπω. Καλημέρα. Ελεύθερες γραμμές. Ναι. Καλημέρα, ναι. Ναι. Τι έπαθε με σου, βρε Κάμπια. Νάτος. Να. Με κάνει ανάταξη ένας Αργιανός. Τον τραβάει τα κόκαλα. Υγροπράκτης. Έχει σφίξει ο Παπαδόπουλος. Έχει σβήξει ο Παπαδόπουλος ο δάσκαλος στα πλευρά και δεν μπορείς να κουνηθείς. Φίλε, σήμερα λιποθύμησα στην ανάταξη. Εσύ που είσαι, εσύ που δεν είσαι φιλοπατρής, αλλά πήγες να πούμε να δεις την πρώτη συνέντευξη του νέου κόμματος του κυρίου Μπαλτάκου και του κυρίου που είναι πρόεδρος στο κανάλι σου. Αν δεν μπορώ κανένα γραφείο τύπου, κανένα διχίλιαρο ρε φίλε, άσχημα θα μείνει. Εντάξει, 5 κονομά το μήνα σε χαλά, να πάρεις και άλλα 2-7. Σαν βουλευτής. Και μαύρο κιόλα ακόμα καλύτερα. Σαν βουλευτής θα είσαι. Τι στερνά θα. Πες τον πιτσιρίκο από την Καβάλα. Πες τον πιτσιρίκο από την Καβάλα. Ένα νοσοκομείο είναι καλό για να γεννήσει γυναίκα. Το Ιπποκράτειο. Έχει την καλύτερη μευτική. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, την καλύτερη μευτική έχει. Θα πάει εκεί και θα είναι άνετος. Εκεί θα πάει να γεννήσει το πρώτο παιδί και θα το βγάλει το δεύτερο. Το πρώτο και όλα τα παιδιά μας. Όλα τα παιδιά μας εκεί θα γεννήσαμε. Κι άμα κάνουν απεργία εκεί πέρα, τι θα κι άμα. Όλα τα παιδιά μας εκεί θα γεννήσαμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γιατροί είναι άψογοι. Οι γιατροί είναι άψογοι. Και είμαι συνάδελφοι και γιατροί. Πρώτος λέω για τους γιατρούς. Αλλά ξέρω εγώ ρε φίλε, ξέρω εγώ. Στο Ιπποκράτειο να πάει. Στο Ιπποκράτειο είναι καλύτερη. Και καλύτερη ιατρική έχει εκεί. Εντάξει. Καλύτερη με αυτική. Ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι. Τι έγινε τώρα η εφημερίδα σου. Η εφημερίδα μου. Πάλι άργησε τώρα ρεπορτάζ να πούμε ότι παράγοντες του Άρεος. Θέλουν να προσεγγίσουν τον κύριο Καλαϊτζίδη. Πάντως ο Καρελάκης δεν το έγραψε. Και ο Κατζάκης Μιχαλάκης δεν έχει. Ναι. Πρόσεξε τώρα, ο Κανελάκης δεν το έγραψε. Όχι. Αλλά ο Κανελάκης χαίρεται, γιατί αν θα γίνει αυτή η ιστορία θα είναι αυτός σαν... Στη χαρά του Αρνού. Ένα να μην χαίρεται όταν βλέπω ότι παρακαλάτε σαν τις Σαύρες να πούμε εκεί. Ναι, 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 λοιπόν ακούστε τώρα να δείτε. Έχετε πουλήσει τώρα ένα παπά εσείς μέσω της εφημερίδας σας. Εμείς. Ναι, εσείς όλοι εκεί πέρα. Πουλήσατε πρώτα τον παπά ότι δεν θα γίνει η εκαθάριση. Θα γίνει. Μετά γυρίσατε το κόλπο ότι η εκαθάριση βαδίζει σε καλό δρόμο. Αλλά. Γράφατε προχτές ότι θα γίνει συνάντηση με τον κύριο Κοντονή. Ναι. Ότι τα πράγματα πηγαίνουν σε βατό σημείο. Ναι. Λοιπόν και ξαφνικά. Ναι. Τώρα δύο μέρες παίζετε το ρεπορτάζ ότι οι παράγοντες του Άρεως κυνηγάνε τον κύριο Κάλλας. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τα νέα. Για να ακούσουμε τα νέα. Ο κύριος Κάλλας εδώ και μια εβδομάδα έχει πλευρίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ναι, για να βάλει ένα τάλιρο. Έχει μιλήσει και με ανθρώπους στο Απόλλωνα. Ναι, το ξέρουμε. Και έχει πει ότι αν δεν πάρει τον Απόλλωνα, ναι, η μεγάλη του καψούρα είναι να ξαναπάρει τον Άρη, διότι έχασε, λέει, λεφτά. Ναι. Και θέλει να τα βγάλει πίσω. Από τον Άρη. Αυτά για να ακούει ο κόσμος του Άρη. Θέλει να τα βγάλει πίσω, ναι. Να τα βγάλει, να πάρει τα λεφτά του πίσω. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Μισό δευτερόλεπτο, μισό δευτερόλεπτο. Μείνε στην γραμμή. Δεν κλείνω, σε περιμένω. Ναι, ναι, μπράβο, ναι. Θα πάρει τα λεφτά του πίσω, ο Κάλλας. Για να δούμε τι γίνεται με τον Κάλλας που θέλει να βγάλει τη χασούρα. Για πάμε. Γελάς εσύ τώρα, έτσι. Εγώ γελάω γιατί ξέρω ότι όποιος ανακατεύεται με τον Άρη, ή φυλακή θα μπει, ή θα καταστραφεί, ή θα μάγκα. Δεν θα του φάνε το σπίτι ή δεν θα πληρωθεί. Δείξτε μου έναν παράγοντα του Άρη
που τα 36-8-40,80 τον βάλανε φυλακή. Για δείξε μου έναν. Το φυλακή είναι μεταφορικό. Όχι φίλε, δεν θα λες μεταφορικά. Δείξε μου έναν που μπήκε φυλακή. Είναι όλοι έξω και κάνουν χρυσές δουλειές. Μάλιστα. Ποιος μπήκε φυλακή. Δηλαδή τώρα, το ξαναπεί ότι το κήπεδο του Άρη είναι πηγάδι που βγάζει χρυσάφι. Ναι, πηγάδι που βγάζει και χρυσάφι. Και έχει αποδειχθεί ότι είναι έτσι και το έχεις παραδεχτεί και εσύ ο ίδιος και στον αέρα. Ψάχνουν τις λίρες πόδοψο θα μπάνεις επί κατοχής. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως ο κύριος Καλαετζίδης πριν αποχωρήσει και παραδώσει και αναλάβει ο κύριος Καρυπίδης, σε συνάντηση με τον κύριο Καρυπίδη έχει σπράξει 750.000 ευρώ από τον κύριο Καρυπίδη για να πάρει τον Άρη ο κύριος Καρυπίδης. Ποιος τα έχει σέπραξει. Αλλά αυτά δεν τα λέει κανείς. Ο φίλος σου το 4-6 που κάνει ο δημοσιογράφος το ρεπορτάζ δεν τα λέει. Γιατί να τα πει. Ότι εισέπραξε... Και τώρα που ο κύριος Καρυπίδης βρέθηκε στα δύσκολα με τα καταστήματα, με προσωπικέ, αυτά είναι προσωπική του δουλειά, ναι, που δεν αφορούν τον Άρη, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το εντάξατε στο καθεστώς μέσα. Ναι. Το πετάξατε. Όταν μιλάτε για τον κύριο Σαββίδη και λέτε αγόρασε το Μακεδονία και αυτά, δεν τα εντάσσετε αυτά στον ΠΑΟΚ, δεν σας ενδιαφέρουνε. Εκεί κάνει δουλειές ο επιχειρηματίας. Ο άλλος δεν είναι επιχειρηματίας, το εντάσσετε μέσα στον κόλπο για τον Άρη. Λοιπόν, αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντος, οι 5 Γιάννηδες και κάτι περίεργοι που κάθονται σε κάτι γωνίες εκεί Ερμού με Αγία Σοφίας, κάτι άλλοι περίεργοι που ξαναεμφανίστηκαν τώρα γιατί έχουν καψούρα τον Άρη, αλλά δεν μπορέσανε πέρσι να τον βγάλουν για 7 χιλιάρικα από τη Γάμα Εθνική στη Βήτα και τους πείραζε που τους έλεγα ότι ο κύριος Καραμελίδης έκανε ραντεβού με την Υπουργό Βορείου Ελλάδος, την υποτιθέμενη Υπουργό Βορείου Ελλάδος, γιατί δεν ισχύει το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος. Αφού είναι ανενεργό. Και τον πρόεδρο του Πασεραϊκού λέγατε ότι δεν ισχύουν αυτά. Αλλά βγάζετε στην εφημερίδα σας ότι ο κύριος Καραμελίδης είπε ότι τον είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι τι κάνεις τώρα, αφήνεις τους διατητές και με ξεμποροσιάζουνε, ενώ έχω καλύτερη ομάδα. Δηλαδή τα λόγια μου είχαν βάση. Αλλά δεν ήθελε να το παίξουν κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι πίνουν καφέ κάθε 12 το μεσημέρι σε συγκεκριμένο μαγαζί. Με συγκεκριμένο άνθρωπο. Ο οποίος τη χάνει να είναι αδερφός του κυρίου Κάλλας. Πώς γίνονται αυτά ρε παιδιά στη Θεσσαλονίκη συνέχεια. Λοιπόν, αυτοί όλοι να μην πατήσουν το ποδαράκι τους στο γήπεδο. Καλά κάθονται εκεί που είναι. Ας πλύουν κάνα πιάτο στο Αμέρικα. Ας κάνουν καμιά λάντζα να πούμε στο Λος Άντζελες ξέρω εγώ. Σπάνε διακοπές πουθενά. Σπάνε να πάρουν τον Πασεραϊκό που ξαφνικά το ξαναγαπήσανε τώρα γιατί είναι σε Ρέι από ένα χωριό από το Λευκόνα έξω από τις Σέρες 5 χιλιόμετρα. Αρχοντίδη το χωριό είναι. Ας ασχοληθούν με τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που πάλι τα παιδιά εκεί που είναι καθαροί δεν θα του το δώσουν. Ναι, καλά τα λες. Τους παρακαλάς σε κανένα μήνα αυτό. Τώρα, εγώ να παρακαλέσω ποιον, τον Καλαϊτζίδη. Ναι. Εγώ προσωπικά θα σου κάνω δήλωση στον αέρα. Αν στον Άρη επιστρέψει ο Καλαϊτζίδης ή κάποιος από τους 5 Γιάννηδες, εγώ θα βγω στον αέρα ξανά και θα σου δηλώσω δημόσια ότι αλλάζω ομάδα. Να καταγραφεί ο κύριος. Καταγράφεται αυτό που σου λέω, να περάσει τα πρακτικά που λένε και στη Βουλή. Θα σου δηλώσω στον αέρα ότι αλλάζω ομάδα. Να καταγραφεί ο κύριος. Και θα σου πω και τι ομάδα θα γίνω. Α, αυτό θα θέλαμε να το μάθουμε. Λοιπόν, εντάξει, το παραμύθι με αυτούς τελείωσε. Είδανε τον οικοκυριό, οι παίκτες πληρωμένοι. Ξέρω τι ομάδα θα γίνεις. Η ομάδα βγήκε και τώρα αρχίσανε, επειδή στη Βήτα έχει και μια μαρμίτα από τον ΟΤΕ TV, 300, 400, 500 χιλιάρικα, γιατί να μην τον εμφανιστούμε πάλι να τα πάρουμε. Ξέρω ποια ομάδα θα γίνεις. Τι ομάδα θα γίνω, πες. Ολυμπιακός. Μπράβο, έτσι. Είναι η καλύτερη ομάδα. Η Χρυσή Αυγή εκεί στη Θήρα 7. Θα παίρνω πρωτάθλημα και κύπελλο και δεν θα με ενοχλεί και κανένα. Ναι. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα. Αλλά πρόσεξε πως σου το είπα. Πρόσεξε πως το λέω για να μην παρεξηγηθεί. Αν αυτά τα φαντάσματα του παρελθόντος ξανάρθουνε για την πλάτη του κόσμου του Άρη για να έρθουν πάλι να οικονομήσουν και να κάνουν ότι διοικούν μια ομάδα και μέσα σε 6 μήνες να την κάνουν άνω κάτω. Αυτός ο παίχτης δεν μου κάνει. Όχι, δεν βάζω εσένα γιατί δεν είσαι κολλητός μου. Κάτσε να φέρω κάτι φαντάσματα του παρελθόντος να παίξουν μπάλα. Όχι, άλλος ο προπονητής δεν έχει δελτίο. Όχι, ο άλλος ο προπονητής δεν έχει δίπλωμα. Και αυτός να κάνει πρόεδρο, φροντιστή,
μάνατζερ, αυτός που κουρεύει το χόρτο, να κάνει αυτό που πουλάει τα σουβλάκια, να τα κάνει όλα μαζί ένας, ας κάτσουν εκεί που είναι, να πάρουν κανένα σωματείο γάμα αεραστεχνικής, να ανέβει και ο Μεγαλέξανδρος στα Καμινίκια, β' αεραστεχνική, με τον κύριο Κλέοπα. Πάμε εκεί στον κύριο Κλέοπα να τον βοηθήσουν. Να γίνει ο Μεγαλέξανδρος μεγάλη ομάδα. Οπότε για να το τελειώνουμε, με τον κύριο Καρυπίδη, καλά είναι τα πράγματα. Γιατί εσείς πώς τα βλέπετε, άσχημα. Με 25 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο ανέβηκε. Είχε ανέβει από το χειμώνα. Ωραία. 6 Δεκεμβρίου του 2017, εγώ θα είμαι αλφα-εθνική. Έτσι δεν είπε ο Νικόλας. Ναι, γιατί έτσι. Γιατί θα έρθει αυτός και τον Αναστόπουλο θα τον διώξει. Δεν μπορεί αυτός να κάτσει με τον Αναστόπουλο προπονητή. Ο συγκεκριμένος κύριος δεν γίνεται να τα βρούνε. Λες. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα φέρει κανένα προπονητή χωρίς δίπλωμα. Έτσι θα λέει, θα τον διώξει. Θα αναλάβει στο τέλος αυτός. Απροπόνητη ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές θα κλωτσάνε η μπάλα, θα φεύγει από το γήπεδο, θα την κυνηγάμε στο σχολείο. Δεν θα μπορούμε να κερδίσουμε τον Αχαρναϊκό, να πούμε και τον Πανελευσυνιακό, των αδερφών Δημόπουλη. Μες. Και θα φτάσουμε να ξαναπέσουμε στην κατηγορία. Μες. Γιατί θέλουν κάποιοι τώρα που ήταν πάλι μαρμίτα, πάλι να ξαναρθούν να διοικήσουν. Θα δούμε. Άντε τα φαντάσματα σκάτσουν εκεί, να δουν καμιά ταινία και να μην ασχοληθούν με τον Άρη. Τέλος. Άντε. Γουλιέλμος τέλος. Εντάξει, Γουλιέλμος. Άντε, γεια. Γεια χαρά. Σαφέστατος. Εξακρίβωσε το. Ναι, εντάξει. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα ρε ραπ. Έλα ρε μεγάλε. Καλησπέρα, τι γίνεται. Όλα καλά. Τι κλαίει ο φίλος μωρέ με τον Άρη, αφού έχει Super 3 εκεί θα τα ρυθμίσει όλα. Ο Super 3 θα τα ρυθμίσει πάλι. Υπό έλεγχο τα έχει όλα ο Super 3. Α, τέλος. Πάντα κόζα αλλάξανε λέει. Τελείως. Ποιος τα έχει τώρα. Δεν υπάρχουν κόζα. Ωραία, ραπ να σου πω τώρα. Ναι. Ακυρώθαν τον τελικό τραγέλαφο, θα εκδίσει εγώ. Καλύτερα ρε φίλε, θα έκανες το μάτς αύριο. Τι θα έκανα? Θα έκανες το μάτς. Το μάτς ναι, η αλήθεια είναι εντάξει, έχει καλύτερη ομάδα ο Γαβρός, αλλά δεν θα στο έπαιρνε, θα στο έπαιρνε. Ραπ, δεν μπορεί να παίξει 50-50 ο Γαβρός. Και το έχεις παρατηρήσει αυτό το πράγμα. Φίλε, αεξί, άσε το κύπελο. Γίνει, δεν γίνει, μπορεί να γίνει, μπορεί και να μην γίνει. Ωραία. Πλέον δεν έχει σημασία, ναι. Ραπ. Μας κούρασε όλους. Δεν μας ενδιαφέρει. Οκτώβριο έρχεται η ΕΠΟ. Το γήπεδο δεν ξεκίνησε να γίνει. Προπονητής ακόμα δεν υπάρχει κτλ. Μάλλον θα πάει λίγο και σπάγια, θα γελάμε. Και παίχτες δεν βλέπω να έρχονται. Άσε το κύπελο να πάει στο διάλο. Άσε το να πάει στο διάλο. Δεν θα έρθουν, ραπ, και το ξέρω από πρώτο χέρι. Ναι. Δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω. Ναι. Και ξέρεις για ποιο λόγο. Το λόγο μπορώ άλλο σου λέω εγώ. Άλλο σου λέω εγώ. Εγώ σου λέω ας το κύπελο. Θα γίνει δεν θα γίνει. Πολύ ωραία. Λέω. Ο Μελισανίδης προπονητή ποιο θα πάρει. Το Κετσπάγια. Ποιος θα παίξει center for. Στον άρθρο ποιος θα παίξει. Ποιος θα παίξει δεκάριο. Μάνταλος. Γήπεδο θα γίνει η Αγία Σοφιά. Δεν κάνει ο Μάνταλος. Τα έχουμε πει αυτά και στον παρελθόν. Έως το κύπελο να πάει στο διάλο. Ναι. Ήρθε Μάιος, μπαίνει Ιούνιος. Αόρατο τον είπε ο Βρούτος. Εμένα με προβληματίζει το γήπεδο. Δηλαδή εντάξει. Και να ξέρω ότι δεν είμαστε ζάβρι να τρώμε κουτόχορτο. Δεν θα το αφήσει έτσι αυτό το θέμα. Εντάξει. Φίλε, οι εξετάσεις του Μελισανίδη από τον κόσμο της ΑΕΚ ξεκινάνε τώρα το Μάιο. Ξεκινήσανε με τον προπονητή. Ο κόσμος πάγωσε. Το καλύψαν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, εντάξει, μαγιά τους, ναι. Αλλά εγώ βλέπω ότι ΕΠΟ δεν παίρνεις. Τον προπονητή τον έστειλε γιατί του ζήτησε 7 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές για το χρόνο. Και τον είπε δεν είσαι καλά. Άρα καταλαβαίνεις τι θέλει πάλι να κάνει. Πολύ καλά καταλαβαίνω. Θα πάει σε κάναν διαιτητή, θα του πει κοίταξε να δες. Όπως πήρε λέει ο Κίζα τον Κίζα και του είπε θα αλλάξουν τα κόζα. Πώς θα αλλάξουν τα κόζα, ρε του λέει ο Κίζα. Πώς θα αλλάξουν τα κόζα. Πήρε στην ΕΠΟ στο Μιλητό. Με διαμαρτυρίες. Με βόμβες. Πώς. Δεν πρόκειται. Εγώ από το Μελισανίδη. Ακού να δεις. Για το τελειώνουμε.
Εγώ από το Μελισανίδη, περίμενα, είχα απέτηση. Και όχι από το δικό μας εδώ, τον Κουρουμπαγλά το δικό μας. Που καλό παιδί, τίμιος, πληρώνει. Ναι. Καλό παιδί, μέχρι εκεί, καλό παιδί, τίμιος, ωραίος στις επιχειρήσεις του, ποτέ δεν άφησε τόγκα, ναι, ωραία κτλ. Αλλά περιμένω από το Μελισανίδη να κάνει την μπουκα στο Χοντρό. Και ο Χοντρός δεν τρώει τρίπλα τώρα. Και ο εξής βλέπω, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή, παιδιά, τι γίνεται η επόμενη μέρα. Αγία Σοφιά δεν βλέπω, Αϊθαράπη δεν βλέπω, προπονητή δεν Κωστινή. Βλέπω. Ποιο και έτσι πάγια. Να σου πω κάτι. Ποιο και έτσι πάγια. Το Μητσικό στο Ναβάλο καλύτερα θα πάει. Ο Κεσπάγια έλεγε στον Αλέφο όταν έπαιζε μπάλα. Ναι. Την κουφάλα λέει τον Τζάρτα, λέει δεν τρέχει. Λέει και τρέχουμε εμείς με τον Σαμπανάτζοβιτς. Και του λέει Αλέφατος. Ναι, έξω δεξιά παίζει ο Τσιάρτας, έρχεται στον άξονα και τραβάει 20 γκολ στο πρωτάθλημα και Άκη παίρνει πρωτάθλημα. Ναι, εφάλες 20 γκολ, πες να τρέχει ο Τσιάρτας να μαρκάρει για σένα. Αυτά έλεγε ο Κετσπάγια. Ο Άμπαλος. Ο Άμπαλος ο Κετσπάγια. Που θέλω να τον πάρει η Άκη προπονητή. Με αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα. Με τον Άμπαλο τον Κετσπάγια. Το Σωσία του Μητσικώστα. Πώς. Σε αυτά που λέω συμφωνώ. Συμφωνείς αλλά, δεν βλέπω να μαξάρεις. Δεν βλέπω στις 3.000 στροφές. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Αλλά δεν βλέπω χαλαρούιτα. Ωραία, άκου να σου πω λίγο. Για το Χοντρό όμως δεν βοηθάει καθόλου και η δικαιοσύνη. Κατάλαβες τι γίνεται. Φίλε, η δικαιοσύνη. Οπότε γιατί άκου, φίλε. Λεπτά. Πόσο χρόνο είσαι. Άσε ρε φίλε με τη δικαιοσύνη. Πόσο χρόνο είσαι. Εσύ τα έχω, ναι. Πόσο είσαι. Πρόεδρος της ΑΕΚ θα έχω, ναι. Σε αυτό το ποδόσφαιρο. Παιδί μου, πόσο χρόνο είσαι. 29. Σήμερα η εισαγγελέας του Νόρ λέει έσπασε το πόδι της. Ποια. Τι γλίτωσε. Θα ήταν το ένα το θύμα. Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι η δικαιοσύνη πάει με τον ισχυρό. Γίνε ισχυρός και πάρε και τους άλλους μαζί σου. Τι απεριμένεις. Περιμένεις εσύ από το κράτος και τη δικαιοσύνη να βγουν μπροστά να πάρουν μέτρα για να κάνεις εσύ τον ωραίο. Δύσκολο σε κόβω. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Πιστεύεις ότι ο Βέλιος θα τον χτυπήσει, τουλάχιστον το Βέλιο. Το Βέλιο. Κοίταξε. Ναι. Έτσι όπως είναι ο Παπαθανασάκης, με 400.000, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Για χαρά, δεν νομίζω. Έγινε Κωστή μου. Δεν νομίζω. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι. Ρεράν πριν λίγες ώρες πέθανε ένα παλικάρι 26 ετών στην Κροατία την ώρα του μάτς. Στο 70 και δεν είπε τίποτα. Στη Ρουμανία. Ο άλλος, Ραπτόπουλε, σήμερα πέθανε ένας ποδοσφαιριστής στη Δυναμό Βουκουρεστίου μέσα στο γήπεδο. Ένας αράπακλας μέχρι εκεί απάνω. Τι τους δίνουν και πίνουν, ρε. Ελά, κάνει. Και ένας άλλος λέει, δεν ξέρετε ότι κάθε τι που μπαίνει στο στόμα περνάει στα έντερα και αποβάλλεται στον υπόνομο. Φίλε, νομίζω ότι ό,τι μπαίνει στο στόμα δεν περνάει πάντα στα έντερα. Βγαίνει κιόλας. Λοιπόν, ωστόσο λέει, αυτά που βγαίνουν από το στόμα, εξέρχονται από την καρδιά και εκείνα μολύνουν τον άνθρωπο. Ματθαίος λέει, Ματθαίου. Ποιος Ματθαίου είναι αυτός. Ματθαίος ο Ευαγγελιστής. Α, Ευαγγελιστής Ματθαίου. Ευαγγέλια που έγραψε, πώς τα λένε αυτά, ξέρω εγώ. Τι έγραψε, ξέρω εγώ, μυθιστόρημα, τι που ξέρω εγώ. Ματθαίου. Εγώ δεν ξέρω πολλά. Ματθαίου, ξέρω το Φέδον, το Ματθαίου και τον άλλο του Άρη. Ματθαίος λέει. Νικήτα. Τον Νικήτα το Ματθαίου. Ματθαίος λέει, τυφλέ παπά. Α, λέει για τον παπά ότι κακό το είπε αυτό. Ότι καταράστηκε το. Αυτό που τρώγα. Το κρέα. Το κρέα. Α, για τον Αμβρόσιο λέει. Ο Αμβρόσιο που κατηγόρησε εμένα με καταράστηκε επειδή έβαγα κοτόπουλο ψημένο να πούμε στην κατσαρόλα. Λοιπόν, έλα φίλε, ναι. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Κωστή, ο Τζόρνταν είμαι. Έλα, Τζόρνταν, τι κάνεις. Τι κάνεις, καλά είσαι. Πού είσαι. Χαιρετίσματα και χρόνια πολλά εκεί στα Μαστόρια. Για χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ρε φίλε. Φτάνει. Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Σε ένα ποδόσφαιρο που είναι βαρέλι χωρίς πάτο, νομίζω καλά κάνει και ο Μελισανίδης, αλλά και ο Σαβίδης που δεν βάζουν τόσα πολλά λεφτά για να κάνουν τόσο μεγάλη δουλειά. Θα κλάψω. Πήρατε ένα παλτό σήμερα, το είδες. Να τελειώσω λίγο. Εάν δεν καθαρίσει. Αν κρυώνεις το χειμώνα με τα φρούτα, στο δώσω, το φορέσεις. Μισό λεπτό. Εάν δεν ξεκαθαρίσει αυτό λοιπόν που γίνεται με την ΕΠΟ, που είναι να γίνει με την ΕΠΟ. Καλά, εσείς δεν θα παίρνατε την ΕΠΟ. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Αφού θα παίρνατε την ΕΠΟ. Άσε με λίγο τώρα. Και νομίζω ότι τον Οκτώβριο είναι οι εκλογές και νομίζω ότι τελειώνει αυτό το πράγμα με την ΕΠΟ. Την πάρουμε εμείς.
Δεν ξέρω ποιος θα την πάρει. Θεωρώ ότι αλλάζει πλέον η χέρια η ΕΠΟ. Δεν θα γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα. Ποιος θα σφυρίζουν την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι του παρόντος. Του παρόντος είναι, γιατί μετά θα γίνει του παρελθόντος. Ο Μελισσανίδης τώρα να θέλει πιο προπονητή θα πάρει. Έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το πρόβλημα με την ΕΠΟ. Εγώ σήμερα τώρα πήρα για άλλο λόγο, εν πάση περιπτώσει. Είμαι στην Κατερίνη, να πούμε τους φίλους ακροατές εκεί και τους φίλους μας στην Κατερίνη που θέλουν να μας δουν από κοντά. Ότι όχι είμαστε... να μας δουν από κοντά, να μας δώσουν κανένα φράγκο να πάρει το αμάξι. Ναι, και άλλοι μη, θέλουν να μας δουν και από μη κοντά. Μην τα παίρνεις ωραία, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Ναι, δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο, είναι και φιλανθρωπικό σκοπό. Βρεάζει το φιλανθρωπικό σκοπό για το αυτοκίνητο, εμείς πάμε. Εν πάση περιπτώσει τώρα, δεν μιλά πάνω μου και δεν μπορεί να σε καταλάβει. Εντάξει, συγγνώμη. Ναι. Και γελάνε και μέσα από το μαγάζι τώρα μας ακούνε, εν πάση περιπτώσει. Κλείσαμε το μεταξύ να πούμε στον κόσμο της Κατερίνης ότι το μαγαζί είναι το Sport Cafe Centra απέναντι από τα Κτέλ. Στα Κτέλ θα πάμε, ρε. Νικολάου 16 είναι η οδός για όσους δεν ξέρουν. Τα Κτέλ, ναι. Ναι. Καφέ Σέντρα, είπαμε, Σπορ Καφέ Σέντρα, και θα είναι την Τετάρτη στο πρώτο μάτς ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Θα είμαστε εκεί δηλαδή στο πρώτο παιχνίδι στο play-off ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Άμα γίνει. Την Τετάρτη. Άμα γίνει. Γιατί άμα γίνει. Πρέπει να γίνει και θα γίνει. Την Τετάρτη. Που δεν γίνει. Άμα δεν γίνει, τι θα κάνουμε. Τόμπολα θα παίζουμε εκεί. Το κύπελο εγώ πιστεύω θα γίνει μετά τα play-off. Δεν συμφέρει κανένα να μην γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα αυτό και όσον αφορά το άλλο, νομίζω ότι σήμερα πάλι δικαιώθηκε ο Σαββίδης γιατί δεν κατέβασε την ομάδα στον ημιτελικό. Γιατί? Δικαιώθηκε, ρε φίλε. Πώς δικαιώθηκε? Αφού αναβλήθηκε το κύπελο. Δεν δικαιώθηκε. Τι να κατεβάσει δηλαδή. Ναι, αλλά τους μειοτρεις δεν θα τους πάρει. Άκη, ο Σαββίδης θα τους πάρει. Θα τους πάρει πάλι πίσω ο Σαββίδης. Όχι μάλλον πίσω, δεν θα αφαιρεθούν. Αν δεν γίνει το κύπελο, δεν θα αφαιρεθούν βαθμοί. Ποιος το λέει εσένα? Τι, αφού δεν θα γίνει κύπελο, πώς θα αφαιρεθούν βαθμοί? Πάει αυτό, τελείωσε, μείον τρεις. Τι? Όχι, φίλε, λάθος κάνεις. Δεν θα αφαιρεθούν βαθμοί. Πώς δεν θα αφαιρεθούν βαθμοί? Αν δεν γίνει κύπελο, δεν θα αφαιρεθούν βαθμοί, ρε φίλε. Ο θεσμός σε ακυρώθηκε. Βλέπω να ουρλιάζεις. Αφού δεν έγινε το κύπελο, γιατί μας αφαίρεσαν τους βαθμούς, θα λες. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Αλλά... δεν θα αφαιρεθούν βαθμούς, θα το ζεις. Καταρχήν του χρόνου θα αφαιρεθούν οι βαθμοί. Οπότε αν δεν γίνει κύπελο, δεν υπάρχει θέμα βαθμών. Λες. Έτσι είναι, τι λέω. Μάλιστα. Για ποιο λόγο να φέρω εδώ βαθμοί, αφού δεν θα γίνει το κύπελο, ο θεσμός θα ακυρωθεί. Μάλιστα. Οπότε δεν θα ακυρωθεί ο θεσμός, ναι. Θεωρώ εγώ ότι θα γίνει μετά τα play-off, ναι. Για να μην έχει πρόβλημα και η ποδοσφαιρική χώρα. Μάλιστα. Λες. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, για άλλη μια φορά να πω, Τετάρτη 11 του μηνός θα είμαστε στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ στην πρεμιέρα, στην Κατερίνη, εγώ και εσύ, εδώ στο καφέ Σέντρα, απέναντι από τα Κτέλ. Μάλιστα. Τα λέμε, καλό βράδυ. Τα λέμε. Να προσέχεις εκεί, να βάλεις και βενζίνη έτσι όταν θα έρθεις. Καλησπέρα, έχω ένα ντίζελ εδώ και 1,5 χρόνο. Το κοντέρ γράφει 40.000 χιλιόμετρα. Εξοικονομώ γύρω στα 150 ευρώ το μήνα περίπου από τη βενζίνη που είχα πριν. Βάζω το ακριβό ντίζελ από την Shell πάντα και χώρια καθαριστικό για μύκητες και άλλο υγρό για τον καθαρισμό των μπεκ. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα τα πετρέλαια δεν είναι καλά και πρέπει να είμαι τυχερός όσο και να προσέχω. Δεν είχα όμως άλλη λύση. Γιώργος ΑΕΚ. Τι έχεις να τους πεις? Αυτά τα χημικά που λέγαμε να μπαίνουν. Να τα καθαριστικά. Ναι. Αυτά δεν κοστίζουν δηλαδή. Κοστίζουν. Πόσο κοστίζουν? Δεν ξέρω, αναλόγως στην εταιρεία. Άμα είναι δηλαδή να βάζω πετρέλαιο που έχει εξισορροπηθεί, να πούμε, με τη βενζίνη. Μπορεί να έχει 10 ευρώ το μπουκαλάκι, ναι. Μπορεί να έχει 15 ευρώ. Και να βάζω και 15 ευρώ το μπουκαλάκι. Και τι, το θες το κουταλάκι να σου δώσει το φαρμάκι? Και τι να το κάνω εγώ το ντίζελ, άμα βάζω και για τους μύκητες, άμα βάζω και για την οτίτιδα, άμα βάζω και για τα ούρα και για την ουρολίμωξη. Τρελαθήκατε μόνο τώρα. Και τη δίωση. Ρε πλάκα κάτι. Δηλαδή στη Γερμανία, σαν βενζινάδικα, βάζουν τέτοιες βενζίνες, τέτοια πετρέλαια που βάζουν για τους μύκητες. Απάντα ρε. Στη Γερμανία, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Να βάζω ντίζελ δηλαδή και να βάζω για το μύκητα. Να έχει μυκητηρία, συμπάθει τα μάξι. Πάρε γραμμέ, ρε, για να πάρουμε κανένα χριστιανό να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με αυτού εδώ πέρα. Ρωτήστε ό,τι θέλετε τα μαστόρια. Καλημέρα. 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 Ακούγομαι. Ω, βέβαια. Γάβρο από Θόλο και Τούμπα. Τι έγινε, ρε φίλε, σου στερήσαν το κύπελο. Καλησπέρα, Κωστή, καλησπέρα και στου καλεσμένου. Καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτα δύο πράγματα σε ένα και μετά ένα προ του μάστορε, Κωστή. Έτσι. Καταρχά, έχω απογοητευτεί πλήρως από την κατάσταση. Όχι, όχι. Δεν απογοητεύτηκες πλήρως. Θα το πεις όπως το λέει ο Τζόρνταν. Απογοητεύτηκα πλήρες. Πλήρες, ναι, ναι, λοιπόν. Δηλαδή, και από που κατηγορείται το ποδόσφαιρο σε ένα χ επίπεδο τώρα πάντων στην Ελλάδα, δεν πιστεύω Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν υπάρχουν Παναθηναϊκός, ΣΑΕΚ και ΠΑΟΚ, δεν υπάρχουν. Και τι εννοώ. Λοιπόν, ξέρεις για ποιο λόγο έχει στην κορυφή τη λύση ο Μελισσανίδης, τον Κετσπά, για όσο αντικαταστάται το Πογέτ?
Φίλε, εγώ αυτό που ξέρω ότι έδιωξε ένα προπονητή προπονηταρά και θα πάρει να πούμε έναν άμπαλο προπονητή το Κεσπάγια. Αυτό ξέρω εγώ. Τώρα οι αεξίδες αν κοιμούνται, αν από το κρασί του Πάσχα και τις πέτσες του Αρνιού έχει θολώσει το μυαλό του να μου έχει γεμίσει λίπος, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω έτσι το έργο. Εσύ τι βλέπεις, δεν ξέρω. Ξέρεις για ποιο λόγο και εσύ με τον Μπακασέτα δεκάρι, άσε με ρε φίλε τώρα. Εντάξει. Άστα να πάει στο διάλειμμα. Με τον Μπακασέτα που δεν το θέλαμε στον ΠΑΟΚ, θέλαμε καλό δεκάρι, μου τον παίρνεις εσύ τώρα. Έλα τώρα. Τέλος πάντων, είναι πιστεύω ντροπή και έσχος να βγαίνουν οι εκτίδες και να μιλάνε για κουτόχαρτο. Δεν τρώνε ότι οι Ολυμπιακοί τρώνε κουτόχαρτο, ενώ οι εκτίδες δεν τρώνε. Αυτό είναι σαν να βγαίνει και να μιλάει ο κλέφτης για. Οι εκτίδες δηλαδή τι κουτόχαρτο τρώνε και τι κουτόχαρτο τρώνε εσείς. Τους είχε πει ότι όταν μπούμε Super League θα είμαστε στο καινούργιο γήπεδο, Αγία Σοφιά. Ναι. Αυτό το γήπεδο θα γίνει σε καμιά δεκαετία. Ούτε κοτρώνα δεν έχει πει. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Είχε πει στον Ολυμπιακό όταν μας νικήσαν 1-0 στο ΆΚΑ, τον Πογιέτ θα τον βαστίξω. Ναι. Πογιέτ έφυγε. Ναι. Έπο λέει θα πάρει, έπο δεν βλέπω εγώ να πέφτει. Δε... Ναι. Ναι. Και να την πάρει δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί δεν βάζει λεφτά ο άνθρωπος έτσι. Γιατί άμα θέλει να πάρει Κετσπάγια, που μάθαμε ότι Κετσπάγια είναι προπονητής χαρακτήρα. Τύπου που δεν θέλω παίχτες, γιατί άμα θυμάσαι τον Ολυμπιακό έπαιζε με τον Τάτολο, με τον Λούα Λούα και με τον Στολτίδη. Ναι. Ναι. Οπότε δηλαδή μην μου βγαίνουν και λένε τώρα οι εκτίδες για κουτόχορτο και το ένα και το άλλο. Αυτό είναι δηλαδή απαράδεκτο, τέλος πάντων. Και μια ερώτηση προς τους μάστορες. Λοιπόν, επειδή σκέφτομαι να αγοράσω ένα αυτοκίνητο, με το βασικά και εγώ, με το πάρω πατέρα μου τέλος πάντων, φοιτητής είμαι εγώ, ένα μεταχειρισμένο, βασικά μίνι κούπερ ήθελα να πάρω, το οποίο καινούργιο στοιχίζει 20.000. Το έχω βρει μεταχειρισμένο στη Θεσσαλονίκη σε μια αντιπροσωπεία μοντέλο του 8 με χιλιόμετρα 85.000, 1.600 κυβικά, 122 άλογα και η τιμή του είναι 4.500 και μηχανολογικά είναι άριστο, ατρακάριστο είναι, δεν έχει κάποιο θέμα, απλά με προβληματίζει ότι έχει πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με την τιμή που έχει Mini Cooper. Yeah. Mini Cooper, από αυτά τα καινούργια, αυτά τα μικρά είναι δίθυρο τα καινούργια. Να δεις φίλε να έχει βιβλίο σέρβις, τίποτα άλλο. Από αντιπροσωπεία το παίρνεις. Αυτό είναι μια αντιπροσωπεία της ποια μάρκα. Δεν τέλος πάντων το οποίο έχει πολλές μάρκες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα πουλάει. Τώρα να μην πω το όνομα του κυρίου που το έχει, γιατί θα κάνουμε και διαφήμιση. Μπορεί να γίνει και δυσφήμιση, μην το λες. Ναι, ναι, με προβληματίζει το γεγονός ότι η τιμή μου φαίνεται εξαιρετικά χαμηλή. Τώρα εσείς που είστε πιο έμπειροι και γνώστες, η τιμή είναι χαμηλή, είναι όπως πρέπει, είναι καλή. Ένα χιλιόμετρα το μοντέλο και ειδικά και όπως που έχει. Ναι, είναι καλή τιμή του, πολύ καλή. Η τιμή σου τι φαίνεται, ναι. Δεν είναι χαμηλή, πιστεύω. Χαμηλή, ναι, χαμηλή είναι. Το θέμα βιβλίο είναι... σέρβις να δεις. Μάλιστα. Τα λέμε. Κωστή, κατελευταίο, Κωστή. Ναι. Δεν ξέρω αν διάβασες, ο κύριος Μαρινάκης είχε επικοινωνία και επαφές με την Μπεσίκτας για να φέρει στον Ολυμπιακό τον Μάριο Γκόμες. Ποια είναι η άποψή σου? Πόσο χρόνο είναι ο Γκόμες? 31 ή 30. Κάτω από 35 είναι, έτσι. Σίγουρα, ναι, ή 30-31 είναι, σου λέω. Και ποιο να διώξει? Ο Γκόμες, ο οποίος έπεσε την Bayern, έτσι. Ή θα διώξει τώρα. Ξέρω, ναι. Ο Ιντέγε θα φύγει, δεν ξέρω ποιο θα διώξει, αν θα διώξει κάποιον. Πάντως θέλει να το φέρει στον Ολυμπιακό τον Γκόμες. Ναι, κάπου διάβασα όμως ότι είναι πολύ ακριβώς. Εντάξει, ακριβώς είναι, αλλά λεφτά υπάρχουν στον Ολυμπιακό. Ναι, το ποσό το ξέρεις. 3,5 εκατομμύρια θέλει. Ναι, γι' αυτό και εγώ το διάβασα. Εντάξει, άμα τον πάρει θα διώξει. Εγώ νόμιζα παραπάνω από 33, ήταν γι' αυτό σε ρώτησα. 31 είναι. Ή 31 ή 30, τώρα δεν είναι μικρό. Ναι, ναι. Μικρός, καλή ηλικία. Τραυματισμούς από ό,τι ξέρω δεν έχει. Ναι, μόνο στη Φιωρεντίνα έχει βγάλει κάτι με τη ράμπα, είχα διαβάσει κάτι. Ψιλοπράγματα έβγαλε, ναι. Ναι, ψιλοπράγματα. Καλή περίπτωση. Τέλος πάντων, αυτά. Καλό βράδυ και καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια χαρά. Γεια σου. Επόμενος κύριος. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι. Έλα, ρε παιδιά, ο Φορτούζη είμαι. Ο Φορτούζη είσαι. Ναι. Σε βλέπω βαρύ, ρε φίλε, τι έγινε. Πού είναι εκείνο το κέφι, πού είναι εκείνο το μπριο, πού είναι εκείνη η ηρωνία. Πού είναι εκείνη να πούμε η φλόγα, πού είναι τι αυτό το πολύ βαρύ σ' ακούω, μωρά αδερφάκι μου. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να πω. Εντάξει ρε παιδί μου, τι να πεις, να πούμε. 3-3 έγινε. Το 55 Μπαουκτζή που έχει τρίχα από τον Αφιάνα μέχρι τη Φτέρνα. Αυτό να πω, τι να πω. Από τον Αφιάνα μέχρι τη Φτέρνα έχει τρίχα ο Μπαουκτζής, αλλά ο Μπαουκτζής βγαίνει η Ευρώπη. Ο Μπαουκτζής παίζει η Ευρώπη. Ο Μπαουκτζής κάνει μεταγραφές. Παλτά βέβαια, κάνει μεταγραφές. Νομίζω ότι χτυπάει τον Ολυμπιακό. Είναι 30 βαθμούς πίσω βέβαια, αλλά αυτό το νομίζει. Πάει στο βόλεϊ, παίρνει πρωτάθλημα. Είναι στα play-off στο μπάσκετ. Ρε Φαλακρέ, να μιλήσω. Συγγνώμη, επειδή σε άκουσα βαρύ, γι' αυτό μίλησα. Κοίτα, ρε, κοίτα να δεις. Εντάξει, και τον Παουτζή και τον Αριανό, εγώ πλάκα κάνω έτσι. Βαρύ σε βλέπω, αυτό λέω. Και τους έριξε και τα λοιπά.
Εγώ κοιτάξτε στην πόλη θέλω να είναι ο Πάοκ, Άρης και Ηρακλής, τέλος. Να μην υπάρχουν καπροβάζοι, λούτα εκτζίδες, ναι. Να είναι το σωστό. Ναι, για με να την επιθυμία θα μείνεις. Έτσι όπως το πας, εσύ σαν Ηρακλής, ναι. Και οι άλλοι ναι. Σαν Άρης, η δεύτερη ομάδα μετά τον Πάοκ στην πόλη θα είναι Ολυμπιακή. Έτσι πάει. Έτσι όπως το πάτε το έργο δηλαδή. Ναι. Έτσι πάει δυστυχώς. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό, ρε φίλε. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Ότι το ποδόσφαιρο πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Όταν λες το ποδόσφαιρο, εννοείς δηλαδή παγκοσμίως ή γενικά. Παγκοσμίως, παγκοσμίως. Ή γενικά το ελληνικό. Μόνο στην Ελλάδα. Και εγώ που είμαι 20 χρονών, ρε φίλε, καταλάβεις, ξενερώνω όλο και πιο πολύ. Η αλήθεια είναι, και μου η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Και θα σου πω και γιατί. Θα σου πω ευθύς αμέσως. Όταν ξέρω εγώ πάει στο τελικό η Ρεάλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης και σε ένα γήπεδο 80.000 θέσεων, όπως είναι το Σαν Σίρο, δίνουν σε αυτές τις δύο ομάδες από 40.000 εισιτήρια μαζί. Τα άλλα 40.000 λέει θα τα πωλήσουν μέσω ίντερνετ και τα έχει ομοσπονδία. Δηλαδή θα φτάσουν πάλι τα εισιτήρια 1.000 και 2.000 ευρώ και 5.000, μαύρη αγορά κτλ. Όταν οι μεταγραφές πλέον έχουν πάει στα 200 εκατομμύρια ευρώ και άλλος δεν έχει να φάει, έτσι, ξέβλημα χρήματος κτλ. Μέσω των διαιτητών και όλα αυτά που γίνονται. Και ας παίζουν υπερποδόσφαιρο, ρε φίλε, και ωραίο ποδόσφαιρο, δεν έχει σημασία. Βλέπεις ότι εκμεταλλεύονται το μεδούλι του κόσμου. Και δεν ξέρω το μεδούλι, εγώ βλέπω ότι οι παιχταράδες φέτος μαζεμένοι είναι ντεφορμέ. Ρομπέν τραυματίας. Ριμπερί δεν πατάει περιοχή εκεί σαν τους αλαλμαζίδι του. Ρονάλντο στα μεγάλα Ρονάλντο, μάτια. Ρονάλντο, ο Μέση πεσμένος. Ο Μεϊμάρ εκεί σαν τον Ινιό έχει αλλάξει εξτρέμ. Εντάξει, λίγα πράγματα. Μετά ο Σουάρες. Τον πιάνουν κάτι νεύρα και κάτι αυτά. Θα ρισκίνει στο ψυχιατρίο Σταυρούπολης. Τρελαίνεται, δαγκώνει, γαντζώνει κάτι. Δηλαδή από χαφ μεγάλα ο άλλος της Μπαρτσελώνα, ο κεντρικός που πατάει περιοχή, ο Φαλακρός που αρχίζει γερνάει. Ο Ινιέστα αρχίζει γερνάει. Ο Ινιέστα, ξέρω εγώ. Από πίσω παιχταράδες δεν βγαίνουν. Σκόρερ, σουτέρ δεν βγαίνουν. Γενικά θα περάσουμε μια περίοδο που τα μεγάλα αστέρια δηλαδή θα πάνε στην άκρη. Με προβληματίζει ότι δεν βγαίνουν παικταράδες άλλοι. Με προβληματίζει ότι δεν βγαίνουν τριπλαδόροι, διεισδυτικοί, σουτέρ, ζογκλέρ, αυτά κτλ. Καλοί αθλητές. Βγαίνουν αθλητές, τους ταΐζουν, τους ποτίζουν. Ο άλλος πέθανε στο Βουκουρέστι, ένα σαράπακλας μέχρι εκεί απάνω. Δεν αγαπάει, ρε φίλε, δεν αγαπάει πλέον κανείς τη φανέλα, ξέρω εγώ. Όπως είχες παλιά τον Κούδα, τον Χατζηπαναγή, το δεν ξέρω ποιον είχε ο Άρης, που μέναν στην ομάδα. Αλλάξαν τα χρόνια. Παλιά οι άνθρωποι παντρευόταν από έρωτα, τώρα κάνουν συμβίωση σε αυτό. Αγαπούσαν την ομάδα, όπως και οι πρόεδροι παλιά. Το συνέστημα πάει περίπατο, ρε φίλε. Πώς θα γίνει, πάει τώρα. Όπως και οι πρόεδροι παλιά αγαπούσαν τις ομάδες. Εντάξει, αγαπούσαν. Κατάλαβες όπου μπαίνει το πράγμα. Δεν υπάρχει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Και έρχεσαι στην Ελλάδα, πάει ας πούμε τον Κοντονάκο να πούμε και πάνε να το φάνε όλοι. Από τη μία, από την άλλη, οι οπαδοί που το παίζουν αναρχικοί λένε Κοντονή, συνθήματα το βρίζουν επειδή πάνε να βάλει μια τάξη. Και στην Αγγλία δεν ξέρουν όλα τα στοιχεία. Γεμάτα είναι τα γήπεδα και παίζουν και ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή εδώ γιατί δεν θέλουμε, δεν κατάλαβα, δεν θέλουμε κάθαρση. Και το χειρότερο είναι ότι βγαίνουν στο ραδιόφωνο όλοι 50 και 55 και αντί να πούνε είναι ισχαμένη η κατάσταση και δεν ξανασχολούμαι, είναι ακόμα πιο φανατισμένοι. Και λέει ο Παγνά, γιατί είναι ισχαμένη, άντε γεια. Γεια. Γιάννη, πάμε στον επόμενο. Ναι. Google. Ναι. Έλα, ακουγόμαστε. Εκουγόμαστε, ναι. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη. Πώς. Χριστός Ανέστη, λέω. Μαγκιά του, φίλε. Λοιπόν, είμαι παγιός εκτζής από τον Κορινό. Σε ευχαριστώ πάντως για το ρεπορτάζ της ΣΑΚ, ας πούμε. Πραγματικά, ας πούμε, είσαι... Ιωνικά τον έστωνα, δηλαδή. Τι θα σου πω, ο δηλαδή να το πιάσουμε, να το αναλύσουμε. Εσύ, τώρα, ας πούμε, δεις, ας πούμε, κάτι απαιδάκια, ας πούμε, κύριε Πέρα, ας πούμε, τώρα... Τη original και μια original που έχουν μεγαλώσει, ξέρεις πότε η original και μετά η άλλη. Ας την original τώρα, με μένα μιλάς τώρα. Ας την original. Είπα τίποτα το οποίο δεν ισχύει. Είπες τίποτα το οποίο δεν ισχύει, γιατί τι ισχύει από αυτό που λες. Τι ισχύει, όλα ισχύουν. Ποια ισχύει δηλαδή. Όλα ισχύουν, ρε φίλε. Πες μας το παλικάρι μου, δηλαδή. Αυτό που λέμε έχει πίσει δηλαδή, ας πούμε. Με το θέμα του Μελισσανίδη, ας πούμε. Εσύ τι είσαι, γκόμενο του Μελισσανίδη. Εσύ θα φύγει, αυτό που λέει, εσύ πήγε στην πληρωμένη χωρίς μια δαχμή στην τσέπη σου τώρα. Δηλαδή. Πλάκα μας κάνεις. Γιατί? Και κάνεις εσύ τώρα σύγκριση με τον Μελισσανίδη. Γιατί αν το κάνω σύγκριση. Και αν βάζει λεφτά εσύ να έχει τώρα. Αεξής είμαι, ρε φίλε. Τι είσαι. Αεξής. Χωρίς πλάκα, είσαι άμεσα εκεί που θα γίνει να αλλάξει ομάδα. Τι, έχω απέτηση. Μου είπε ο άλλος ότι θα πάρει την ΕΠΟ. Ούτε τον Κάρλο με τον Πέπο έχει πάρει. Με είπε θα με κάνει γήπεδο. Με είπε να με κάνει γήπεδο. Την Αγία Σοφιά. Ούτε τον Αϊθαράπη με έχει κάνει. Με έδιωξε τον Μπογιέτ. Με έδιωξε τον Μπογιέτ. Και θα με φέρει τον άλλο τον Αμπλαούπα. Τον Κεφάλια που διαμαρτυρόταν γιατί έφυγε αυτός χαμάλης και έβαζε ο Τσάρτας περπατηστή τα γκολ. Λοιπόν. Μπορεί να μιλήσει λίγο με τους τεχνικούς.
Ποιος τεχνικός? Εκεί είναι τεχνική. Α, η τεχνική εδώ είναι. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έχετε εγκεφάλους εκεί? Έχουμε. Έχετε, ας πούμε. Επειδή, ας πούμε, αυτή η κοινωνία, ας πούμε, πλέον δεν έχει πια άλλο, είτε στην πολιτική, ας πούμε, είτε στην ποδοσφαιρική, εγώ θα ήθελα, ας πούμε, να κάνετε, ας πούμε, να βγάλετε, να άνοιξετε πινακίδα και να βάλετε, ας πούμε, εγκέφαλους ανθρώπων, ας πούμε. Και πού να τον βάλει τον εγκέφαλο? Εντάξει, το δικό σου κεφάλι δεν χωράει, Κωστάκη. Εγώ είμαι 2.000 κυβικά κι άνω. Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν, έχει πρόβλημα μεγάλη αυτή η κοινωνία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξει το επάγγελμα. Τον εγκέφαλο να το βρείτε για εγκεφαλικούς ανθρώπους. Εσύ είσαι εγκεφαλικός άνθρωπος? Εγώ, φίλε μου, έχω μεγαλώσει στην Αυστραλία, και πραγματικά, και επειδή μεγάλωσε στην Αυστραλία, τι πάει να πει? Ότι ο εγκέφαλός σου είναι δηλαδή μεγαλύτερος από το δικό μου? Όχι, μεγάλωσε στην κάτω τούμπα. Αποκλείεται. Όταν ο αλέφατος βγαίνει ζωντανά και σε αποκαλεί, ας πούμε, μαλάκα, δεν μπορεί να με αποκλείσει. Μην τον κόβεις. Δεν με έβρισε ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει, όταν σε βγαίνει ο αλέφατος και σε λέει, ας πούμε, σε αποκαλέσει, εγώ τι να πω δηλαδή, ας πούμε. Ναι. Έχει κάνει τον αλέφατο Θεό, ο οποίος, ο Θρασίδωτος αυτός, ας πούμε, έφαγε το Θωμά το Μαύρο, τον έδειξε από την ΑΕΚ. Ναι. Λοιπόν, και πήγε στο Πανιόνι και βγήκε, ας πούμε, πρώτο σκόρερ. Ναι. Λοιπόν, πήγε να φάει του Χατζηπαναγή. Ναι. Λοιπόν, τον διώξανε μέσα σε μια νύχτα του από την Ξάνθη. Ναι. Γιατί έριχνε ροχάλα μέσα στο αυτοκίνητο του Πρόεδρου, ας πούμε. Δηλαδή, τι να σου πω δηλαδή άλλο δηλαδή. Και ποιον έχω δηλαδή πρότυπο? Τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου? Όχι, τον εαυτό σου έχει πρότυπο. Εντάξει, δηλαδή δεν έχω πρότυπο κανένα. Εγώ διασκεδάζω με τον Αλέφαντο. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λέει. Κάνω τη θεραπεία. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά, ας πούμε. Ναι. Εσύ κάνεις ποδοσφαιρική. Η εκπομπή σου είναι ποδοσφαιρική, ας πούμε, ή σατυρική, ας πούμε. Είναι δηλαδή ένα κράμα. Είσαι του Λαζόπουλου, δηλαδή. Ναι, όχι, πάρ' το ότι είναι ένα κράμα, να πούμε. Κράμα. Εσύ τώρα που διαφωνείς μαζί μου. Δηλαδή, εσύ τι περιμένεις τώρα? Η ΑΕΚ έτσι όπως το πάει το γράμμα να χτυπήσει τον Ολυμπιακό του χρόνου? Η ΑΕΚ όπως το πάει το γράμμα. Ναι. Η Άκη, φίλε, άκουδο σου πω. Ναι, έπεσε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εσύ είσαι δηλαδή. Επειδή. Άκουδο, μισό, άφησε με. Έπεσε, την έριξε για να μην πληρώσει τα χρέη. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, δεν θα δημιουργήσει ο Μελισσανίδη τα χρέη. Πώς το πες? Δεν θα δημιουργήσει ο Μελισσανίδη. Εγώ δεν είπα κάτι. Ωραία. Ναι. Εκεί θες να κάνει δηλαδή με σένα. Δηλαδή. Με την πρώτη χρονιά σου που ανέβηκε, δηλαδή. Λοιπόν, να ανεβάσει το πάτε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ε? Όχι, ρε φίλε, να παίζει με τον Μάνταλο και να τρώει η κόρη με στο φαΐ όταν δεν τρώει. Να παίζει με τον Αραβίδη εξτρεμό εννιάρη και τον Τσιμπούρου 40 χρονών. Και να έχει τον Άρθρα στόπερ, α πούμε και τα λοιπά. Και τον Ολυμπιακό στόπερ έχει. Να πάρει το πρωτάθλημα. Ποιο στόπερ έχει ο Ολυμπιακό? Εάν εσύ. Ποιο στόπερ έχει ο Ολυμπιακό, για πε μου. Ποιο στόπερ έχει ο Ολυμπιακό στην Ευρώπη με αυτό το στόπερ? Το Βοσκάκι. Μπράβο. Έχει τα λόγια μου δηλαδή. Και τι να μην έρθω στα λόγια σου. Του Ιγέγια που είναι ιδανικοί παίκτε. Πώ είναι ιδανικοί παίκτε του Ολυμπιακού, ξέρει? Πώ είναι ιδανικοί παίκτε του Ολυμπιακού? Εδώ δεν ήρθαμε να κλάψουμε. Να πούμε για την αδικία. Άμα θέλω να κλάψω, τραβάω στο YouTube μια ταινία με τον Γιώργο Φούντα και την Ελένη Ζαφυρίου και με πιάνουν τα κλάματα. Εδώ ήρθαμε να πάρουμε την εξουσία. Με ποια την εξουσία να πάρω, δεν την παίρνει με χύσιμο δάκρυου. Άκου να σου πω, επειδή δεν ξέρω την εποχή του Μελισσανίδη την έζησε. Το 92? Ναι, επειδή εγώ είμαι 54 χρόνια. Ναι, να σου πω. Λοιπόν, ο Μελισσανίδη ήταν τυχερό. Θα σου πω εγώ. Ο Βαρδινογιάννη του έφυγε η αγάπη. Ο Μελισσανίδης όταν είχε την ΑΕΚ. Το έργο θα στο πω εγώ. Να λουκλώσω λίγο γιατί αγάπη. Τράγκαρε ο γιος του 2 χρόνια και έτρεχε στα νοσοκομεία. Τα παράτησε ο άνθρωπος και πήρε ο Μελισσανίδης τα πρωταθλήματα με ομαδάρα. Εγώ την εποχή του Μελισσανίδη τη σέβομαι και του Καρά. Τώρα τι γίνεται. Εσύ είδε τότε ο Μελισσανίδη να ελέγχει την ΕΠΟ και την ΕΠΑΕ. Τι έκανε, λέει. Είχε την εποχή εκείνη ο Μελισσανίδη ήλεγχε την ΕΠΟ. Ποιος την είχε την ΕΠΟ, την έλεγχε ο Βαρδινογιάννης την ΕΠΟ. Την αλλά ο Βαρδινογιάννης είχε σοβαρά οικογενειακά προβλήματα με χωρισμό και με το παιδί του, αν δεν ήξερε αν θα ζήσει ή όχι. Δεν θα σχολιόταν με τον Καρά και με τον Μελισσανίδη. Τι λες στον αέρα τώρα? Στον αέρα δεν λέω τίποτα. Εγώ τα γκόζιπ και τα αυτά τα λέγανε τις εποχές. Ο Βαρδινογιάννης, ο κύριος Βαρδινογιάννης δεν είχε κανένα να πάρει το πρωτάθλημα τότε. Ήταν ο μόνος μικρός Μελισσανίδης που την έβγαινε του Βαρδινογιάννη. Και άμα θυμάσαι το πήγε, βγήκε στο προκομματικά, ναι. με τότε με τον Ερακλή, με τότε θέλω. Ρε φίλε, τώρα και δηλαδή όποιον παίχτη ήθελε. Εσύ θα δεις έπαινε το κοστί, 54 χρονών άντρας. Θα προλάβεις να δεις από το Μελισσανίδη, νομίζεις γήπεδο. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Ρε φίλε, αυτό είναι δηλαδή, σου είπε θα σου κάνει γήπεδο. Θα πάρει την ΕΠΟ, έτσι είπε ναι. Τον Κίζα στο τηλέφωνο, λέει ο Κίζας.
Λοιπόν, ναι, θα σου πάρει την ΕΠΟ, θα σου κάνει γήπεδο και θα σου κάνει ομαδάρα. Τίποτα από τα τρία δεν έχει κάνει. Εάν εσύ είσαι ευχαριστημένος που περνάς τον Αλαφούζο... Μίλησε ποτέ ο Μέσα, θα πάρει την ΕΠΟ. Και πώς θα πάρει πρωτάθλημα άμα δεν πάρει την ΕΠΟ. Και πια δημιουργούν μια ομάδα όπως έχει κάνει τότε. Τότε. Πρέπει να πούνε χρήματα. Άντε πάλι τα ίδια. Βρε άλλο τότε. Τότε ήταν άλλο. Πώς ήταν άλλο τότε. Άντε πάλι. Η Λέστερ δεν μου λες, η Λέστερ δεν έχει την ΕΠΟ της Αγγλίας, έχει βραδύ. Άμα έρθει η Λέστερ εδώ, η Σύντρομη θα πάρει το πρωτάθλημα. Η Ατλέτικο έχει ρυθμίσει την επιχή την. Γιατί άμα έρθει η Ατλέτικο εδώ, θα πάρει το πρωτάθλημα, νομίζεις. Να σου πω κάτι εγώ. Γι' αυτό εγώ λέω τους κυρίους εκεί πέρα για τον εγκεφαλικό, ας πούμε. Δηλαδή, εσύ δεν θέλετε το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Εσύ θέλετε το ποδόσφαιρο. Εσύ θέλετε πιάσκο, όπως ήταν τον εμφύλιο πόλεμο εκεί πέρα, ας πούμε. Αυτό κατάλαβες από μένα. Αυτό κατάλαβα, ρε Κωνσταντίνε. Κατάλαβα. Τα λεγόμενα σκύλια δηλαδή. Ρε φίλε, γλυκό μου αγόρι. Εγώ δεν σου μεταφέρω τα θέλω μου. Εγώ σου μεταφέρω. Όχι, τα θέλω σου μεταφέρεις. Τα θέλω μου. Δικά σου περνάς. Δικά σου μηνύματα περνάς. Δεν περνάς ούτε τον Μελισσανή ούτε τον Αεξίδων. Εγώ ρε φίλε, αν ήμουν ο Καραμελίδης. Δεν περνάς μηνύματα των Αεξίδων. Ο κόσμος της ΣΑΚ δεν είναι original. Καταλάβες. Δεν είναι η original του Χατζηχρήστου ο κόσμος της ΣΑΚ. Ο κόσμος της ΣΑΚ είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ωραία. Είστε ικανοποιημένοι. Και λοιπόν, τότε είστε κούλα. Καλά σε λέει κούλα τότε. Άκου να σου πω. Ναι. Δεν επιτρέπεται η υποποχή προπονητή να τρώσει τρία κόλλα από τον Λεβαδιακό να μην μπορεί να κερδίσει την Καλονή. Δεν πήρε χαμπάρι, ρε φίλε. Αυτό ο μεγάλο του Μπογκέτ. Ήταν συνωμοσία να πούμε των παικτών για να φύγει ο άλλο και να μείνουν οι μέτροι παίκτε στην ΑΕΚ. Δεν το πήρε χαμπάρι. Δηλαδή, αν εγώ θέλω μεταμόσχευση εγκεφάλου, εσύ πρέπει να γίνει από πάνω μέχρι κάτω μεταμόσχευση. Εντάξει, και τι παίξει και τα νύχια πρέπει να σου πει. Εντάξει, συνέχισε την εκπομπή του Τατιάνα. Ακριβώ. Τατιανίζει, άστο. Πώ. Καλό βράδυ. Τατιάνα μου, καλό βράδυ. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι να κάνω εγώ τώρα, να τσακώνομαι με τον άνθρωπο, να κάνω λέει μεταμόσχευση εγκεφάλου. Πού να βρεθεί ρε φίλε τέτοιο καλούπι να πάρει άλλο. Είναι και τετράγωνο το δικά μας. Μα είναι δυνατό. Καλημέρα. Επόμενος κύριος, μάλιστα. Καλημέρα. 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 Χρόνια πολλά σε όλους. Άντε πάλι. Ήθελα να μιλήσω με τα μάτια. Τι έγινε τώρα, ρε φίλε, μέχρι τον Ιούλιο χρόνια πολλά μας λες. Έχουμε τα Χριστούγεννα. Το Μάρτιο κόψαμε την πίτα εδώ. Το φλουρί το πήραμε τον Απρίλιο. Χρόνια πολλά μέχρι τον Μάρτιο τώρα τον άλλον. Πάμε τώρα, πάμε. Εμείς τα γιορτάζεις, εμείς τα γιορτάζουμε να πούμε. Ένα γιορτάζει. Τέτοιτε μπερχανάδες που είστε. Μπορώ να μιλήσω λίγο. Λέγε, λέγε, τι θες, λέγε. Ναι, βασικά πού είναι το συνεργείο τους αν θέλουν να... Διογένος 35, κάτω τούμπα. Άμα το βρεις, χτίσαμε. GPS έχεις τα μάξι, GPS. Κάτσε μωρέ, μπορεί να τους έλεγα ο άνθρωπος. Από Δευτέρα δηλαδή μπορώ να σας φέρω το αυτοκίνητο. Βεβαίως, πάρε ένα τηλέφωνο 917-408 και θα το συνοηθούμε. Τι έπαθε τα μάξι, φίλε. Ξέρω, συντήρησα. Δεν παίρνει μπρος. Δεν παίρνει μπρος. Δίνει μίζα, αλλά δεν. Τι αμάξι είναι. Είναι Fiat Panda. Ωραία. Από Δευτέρα πάρε ένα τηλέφωνο να συνοηθούμε. Και αύριο ακόμα θέλεις πάρε τηλέφωνο. Μέχρι τις 1 η ώρα εκεί θα είμαστε. Εντάξει, για ξαναπες μου λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ. 2310. Ναι, εντάξει, ναι. 917-408. Ρε φίλε, να σε κάνω μια ερώτηση. Άντρας πράγμα. Άντρας πράγμα, Fiat Panda πήγες και πήρες. Δεν το πήρα, δώρο είναι. Ποιος το έκανε δώρο. Τώρα ποιος μου το έκανε. Γυναίκα του το έκανε, τι σε νοιάζει. Α, γυναίκα το έκανε. Πάντως γυναίκα. Α, του το έκανε δώρο η γυναίκα και εσύ πληρώνει το σέρβις. Ναι. Πολύ γλυκό χτσούτσουνος πρέπει να είσαι, μωρά αδερφέ μου. Ναι. Όχι, όχι. Γλυκό αγόρι πρέπει να είσαι. Βέβαια. Για να σου πάρει άλλη αμάξι και να πληρώνεις μόνο το σέρβις. Εντάξει, να δούμε άμα είναι το σέρβις. Εντάξει, εντάξει, άντε φίλε. Έγινε φίλε. Φιλιά. Ωραίος. Ωραίος. Πεπεζάς. Ωραίος. Ωραίος. Στην Κατερίνη πότε θα έρθεις και πού. Σε ένα μαγαζί λέει απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Ανάποδο. Εδώ. Σπορ Καφέ Σέντρα, Νικολάου 16, Κατερίνη. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Τετάρτη 11 του μηνός. Θα είναι λέει στο μάτς με την ΑΕΚ. Ναι. Ανάθεμά μα εκείνη το μάτς. Έλα φίλε, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε. Λαπτόπ, καλησπέρα και στα παιδιά. Εδώ είναι. Καλησπέρα. Εδώ. Γεια σου λέει. 67 από Πηλαία Παοκτσής, από γεννησιμιού μου που λέμε. Πασοκάρα. Όχι, δεν είμαι. Ήμουνα παλιά Πασόκαρα. Σε κατάλαβα από το σίγμα, ναι. Ναι. Όλα, λοιπόν. Σε ακούω τώρα που λες συνέχεια για την ΕΠΟ. Σχετικά με την ΕΠΟ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα. Λες. Να την πήρα την ΕΠΟ, να την πάρει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ, να την πάρει ο Μελισσανίδης, να την πάρει, να την αφήσει ο Μαρινάκης κλπ. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν λέτε να μην ανεξάρτητη αρχή η ΕΠΟ. Δεν πρόκειται να γίνει, είναι θεωρητικό αυτό. Κοίταξε, τότε δεν μπορεί να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο. Ας μην πάει. Εγώ ως ΠΑΟΚτσής, εσένα σε νοιάζει το ΠΑΟΚ ή το ποδόσφαιρο να πάει μπροστά. Κοίταξε, όχι, το ποδόσφαιρο θέλω να πάει μπροστά. Είμαι 67 χρονών, γι' αυτό το λες.
Εγώ ως ΠΑΟΚτσής δεν θέλω, γιατί εσύ ξέρεις θα λες αν πάρει, έστω ότι παίρνει ο ΠΑΟΚ την ΕΠΟ, παίρνει να δει την ΕΠΟ. Εσύ θα λες από το πρώτο παιχνίδι, τα σφυρίγματα, αλλά τώρα έχει την ΕΠΟ, παίρνει τα σφυρίγματα. Αυτό θα λέω. Τι να το κάνω εγώ το πρωτάθλημα. Τώρα που δεν παίρνει τα σφυρίγματα δεν έχει την ΕΠΟ. Και ένα δεύτερο σφυρίγμα. Ψέματα πάλι δεν θα πω, αλήθεια θα πω. Περίμενε, σου λέω το άλλο. Αν είχε ο ΠΑΟΚ φέτος, τώρα η χρονιά που μας πέρασε, αν είχε ο ΠΑΟΚ είχε την ΕΠΟ, θα μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα με αυτή την ομάδα. Όχι. Δεν θα μπορούσε. Άρα επομένως πρέπει να φτιάξει ομάδα πρώτα ο ΠΑΟΚ και μετά να δει, δεν μας ενδιαφέρει η ΕΠΟ. Γιατί τον Ολυμπιακό μέσα τον πήρε, πήρε και τη διατησία μαζί. Πήγαινε μέσα στο Καρασκάκι, ρίξε μια τεσσάρα και ας το ακυρώσει τα δύο τα γκολ. Πολλά έργα βλέπεις τα 67 σου. Όχι, έτσι πρέπει να είναι Ραπτόπουλο. Αυτό θα την ποδόσφαιρο. Και αυτό... εσείς πρέπει αυτό να προτείνετε. Όχι, εμείς δεν προτείνουμε. Εμείς προτείνουμε. Όχι από, το, από τα ραδιόφωνα να λέτε. Τι έχει στο μάθημα να κάνουμε. Εξάρτητη αρχή η ΕΠΟ. Τι λες, όχι καλύτε. Να λέτε. Αυτό είναι, δεν είναι σωστό που το λέτε έτσι. Ναι. Δεν είναι σωστό που λέτε αν πάρει την ΕΠΟ. Τότε να είναι. Τότε να είναι ανεξάρτητη αρχή και η ΕΠΣΥΜΗ. Λες και η ΕΠΣΥΜΗ να είναι ανεξάρτητη. Ναι, αλλά δεν σ' άκουγα όταν την πήρατε την ΕΠΣΥΜΗ. Να το πείτε. Ή να μην εκλέγονται από τις. Λέει να πάρεσετε, λέει, τις ΕΠΣΥΜΗ κλπ. Όχι. Να είναι φυτευτή από την κυβέρνηση. Να είναι μια ανεξάρτητη αρχή και να παίρνει κεφάλια η ΕΠΟ. Έτσι πρέπει. Να παίρνει κεφάλια, Ραπτόπουλε. Φίλε, εγώ το παιχνίδι δεν το καθορίζω. Εγώ το παιχνίδι το σχολιάζω. Ναι, εγώ δεν είμαι χριστομάθεια να κάνω εδώ πέρα τι είναι το καλό και το κακό. Άμα θέλεις χριστομάθεια. Τράβα ακού τους χαιρετισμούς εκεί στην εκκλησία που πας, να ακούσεις ωραία πράγματα. Αλλά όχι, και ο παπάς τα αντίθετα θα κάνει μετά. Κοίταξε, έχετε μικρόφωνο στα χέρια και και επειδή έχω μικρόφωνο, τι να λέω, αρλούμπες. Επηρεάζεται, όχι αρλούμπες, γιατί είναι αρλούμπες. Αρλούμπα είναι. Εξάρτητη αρχή, γιατί αρλούμπα είναι. Ωραία, τότε να πω και για τη νύχτα, να μην την ελέγχουν η αστυνομία, να μην την ελέγχουν οι Γεωργιανοί, να μην την ελέγχουν το κογλίφι. Μπράβο. Και τι να γίνει δηλαδή. Θα αλλάξει νύχτα, άμα το πω αυτό δηλαδή. Να πω να μην παίρνουν φακελάκια για τρεις εγχειρήσεις. Μιλάμε για αθλητική εκπομπή τώρα, εδώ μιλάμε για την ΕΠΟ τώρα. Μπράβο, για αυτό μιλάμε. Ναι. Για να φτιάξει το ποδόσφαιρο θέλει ανεξάρτητη αρχή. Και ποιος θέλει, ρε φίλε, να φτιάξει το ποδόσφαιρο, καθένας την πάρτη του κοιτάει. Τότε τι λέμε για αυτό. Εσύ θες να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Τι λέμε για να. Κάτσε ρε αδερφέ, εσύ θες να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν θέλω να φτιάξω το ποδόσφαιρο. Όχι, εσύ θες να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Εγώ θέλω, οπωσδήποτε δεν θα θέλω. Τότε έπρεπε να μείνει έβδομος και να περάσουν άλλες ομάδες γιατί σε πήγε διαιτησία πρίμα φέτος. Μα τι να το κάνω να πάρω πρωτάθλημα και εσύ να λες συνέχεια ότι το πήρατε μούφα πρωτάθλημα. Βρε, πάρτο εσύ κι ας είναι μούφα. Τι να το κάνω αυτό. Τι να το κάνω, λέει αυτό. Ναι, τι να το κάνω αυτό το πρωτάθλημα, αφού θα είναι μούφα τώρα. Δηλαδή όταν διοριζόσουν με το Πασόκ και ήταν μούφα ο διορισμός, σε χάλαγε 20 χρόνια. Δεν διορίστηκα εγώ με το Δεν λέω για σένα. Δεν διορίστηκα μούφα. Εντάξει, ωραία, οι άλλοι, ναι, εντάξει. Βρες αυτή τη ζωή, ό,τι φας, ό,τι πιείς και ό,τι αρπάξω προκτώσουν. Τότε, ξέρεις τι, να τα κλείσουμε όλα τότε και ραδιόφωνα και τα πάντα και πανεπιστήμια τα άλλα και τα πάντα και να μην κάνουμε τίποτα. Τέλειο, έτσι πρέπει να γίνει. Μα όλα για την μαρμίτα γίνονται, φίλε. Η Ελλάδα αυτό έτσι πρέπει να είναι. Η Ελλάδα. Ναι. Να τα κλείσουμε όλα και να πάει η χώρα τελείως. Δεν μπορεί να φτιάξει. Ποιος ενδιαφέρεται, ρε φίλε, για τη χώρα τώρα. Για τον εαυτό μας ενδιαφερόμαστε. Μα έτσι είναι. Μα δεν ενδιαφερόμαστε για τη χώρα, ρε φίλε. Ενδιαφερόμαστε για τον εαυτό μας. Ναι, αυτό εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Και τι. Να ενδιαφερθούμε εγώ, δηλαδή. Εγώ τουλάχιστον, κοίταξε, από εσάς που έχετε τη δύναμη αυτή του μικροφόνου. Τι δύναμη μωρέ έχουμε, μέχρι την Κατερίνη μας ακούν. Ποια δύναμη έχουμε, πλάγια μας κάνεις. Γιατί και τους γύρω νομούς εδώ πέρα. Άντε ρε, μέχρι το Κυλκής μας ακούνε. Τι δύναμη έχουμε τώρα, πλάγια μας κάνεις. Τι είμαστε. Γιατί ρε Ρατόπουλε, ένας αριθμός ακροατών δεν υπάρχει να σας ακούσει. Και επειδή μας ακούν, τι δύναμη έχουμε. Γιατί, σώπα μου. Τι δύναμη ρε, άμα μείνουμε από Λάσκο την Express Air φωνάς με τι δύναμη έχουμε. Τρίγες έχουμε. Καλά. Ναι. Δύναμη. Και όσο κάτι για τους Ηρακλειδείς που λένε επαναστάτες και επαναστάτες, για να μου πού είναι οι Ηρακλειδείς, πότε αποχώρησαν από κάποιο παιχνίδι. Γιατί κλέγονται για τη διαιτησία. Αποχώρησαν πότε από κάποιο παιχνίδι. Γιατί εσείς αποχωρήσατε. Δεν πήγαμε στο κύπελο. Ο Βουλινός είχε πάρει την ομάδα. Ναι. Και τι έγινε, το στήσαν τα 30 το Βουλινό. Δεν έχει σημασία τι έγινε, αλλά τουλάχιστον δείξτε. Το θυμάστε το Βουλινό και λέτε τι καλός που ήταν. Ο Ηρακλειδής επαναστάτης χωρίς αιτία. Πού είναι η επανάσταση, ποια είναι τα αποτελέσματα της επανάστασης των Ηρακλειδέων. Ποια είναι η επανάσταση των Ηρακλειδών, ποια είναι τα αποτελέσματα. Δηλαδή με τον Παναθηναϊκό αδικηθήκατε και φύγατε από το γήπεδο. Ποιο με τον Παναθηναϊκό, τι αδικηθήκατε. Τι αδικηθήκατε, τι αδικία είχε. Δεν αδικηθήκαμε, γιατί, πού αδικηθήκαμε. Στο όταν πήρατε την ομάδα και φύγατε.
Ό,τι με το ποιο με τον Παναθηναϊκό. Με το Βουλινό. Με το Βουλινό. Ναι, τι. Δεν γινόταν. Παλιά γινόταν πάρα από το σπίτι. Πού είσαι σφάξανε, μωρέ, εκεί. Στο μάτσι μου. Τι που μα σφάξανε. Με το φωστήρα πηγαίνα μα έσφαζε. Με την προοδευτική πηγαίνα μα έσφαζε. Ναι. Με τον εθνικό πηγαίνα μα έσφαζε. Πού. Στο Βίζα πήγαμε, στο Βίζα. Πού, μωρέ, σε σφάζανε. Εδώ φάγανε αυτοί. Βρε, φάγανε αυτοί το διαιτητή στο Αγρίνιο, βρε. Όλες οι αθηναϊκές ομάδες μα σφάζανε. Όλες οι αθηναϊκές. Μόνο Ολυμπιακός σε σφάζε. Μόνο. Ποιο. Με το. Με το φωστήρα που σε έσφαξε ήταν για λόγο του Ολυμπιακού, όχι επειδή ήταν ο φωστήρας. Δεν ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω ότι όταν πηγαίναμε κάτω στην Αθήνα με οποιαδήποτε ομάδα αθηναϊκή μας φάζανε. Με το Βίζαντα, εδώ ο Βίας Μεγάρο μας έσφαξε και ήταν ο Φακής ο διαιτητής. Εσύ δηλαδή δεν έσφαξες, εσύ δεν έσφαξες άλλους. Τα δικαιούμουν και τώρα τα δικαιούμουν. Ποιο δικαιούμουν, μωρέ, το 74 δεν πήρε κύπελο. Εντάξει, πήρα κύπελο. Εντάξει. Στον ημιτελικό δεν έσφαξες, τον Πιερικό, μωρέ. Τον Πιερικό δεν τον έσφαξες, μωρέ. Θα μπορούσα να πάρω περισσότερα. Θα μπορούσε. Κοίταξε. Σε σφάξανε. Ναι. Ο Βασάρας με την Άγκλες σε σφάξε. Άκου να σου πω. Αυτό που λέτε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ο περισσότερο ευνοημένος τώρα τα τελευταία χρόνια, αυτό για να το πεις και έτσι πρέπει. Πρέπει να γίνει λίστα με όλες τις ομάδες να δούμε γιατί. Όχι, δεν λέει αυτό. Λέει μετά τον Ολυμπιακό που έχει την ΕΠΟ και τους διαιτητές και τους καραμελίδιδες, τον Ολυμπιακό, μετά τον Ολυμπιακό, η δεύτερη ομάδα σε σφυρίγματα είναι ο ΠΑΟΚ. Πώς το ξέρεις. Τι τυφλός είμαι, δεν βλέπω. Όχι, βλέπεις μόνο τον ΠΑΟΚ. Είπες ποτέ για τον Αστέρα. Είπες ποτέ για τον Πανιόνιο. Είπες ποτέ για τον Παθρακικό. Είπες ποτέ για τον ένα και τον άλλον. Δεν είπες ποτέ, μόνο για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, εγώ Παραθηναϊκό δεν βλέπω φέτος. ΑΕΚ δεν βλέπω φέτος. Παθρακικό δεν βλέπω φέτος. Αγρίνια δεν βλέπω φέτος. Όχι, κοίταξε. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι σε κάποια παιχνίδια είχε όχι με τον ΠΑΟΚ, ο Αστέρας, με κάποια άλλη ομάδα. Δηλαδή με το ίδιο σκεπτικό. Να πάρει ο Μελισανίδης στην ΑΕΚ που δεν δίνει μπέναλτι στο Σιμόες και να σηκωθεί να φύγει. Με το ίδιο σκεπτικό. Κερδίζεις μπέναλτι έξω από την περιοχή με τον Παναθηναϊκό, να τον πάρει ο Αλαφούζος και να φύγει. Γιατί δεν έφυγε. Λοιπόν, ο Πανετολικό στο 90 στην Τούμπα δεν το δίνει μπέναλτι. Απ' ο Μαντζουράκης παίρνω την ομάδα και φύγει. Γιατί δεν έφυγε. Περίμενε, σε άλλα παιχνίδια ο Πανετολικός παρεμβαίνει. Γιατί εστιάζεις σαν παοξής μόνο. Τις σφαγές που έχεις με τον Ολυμπιακό και δεν βλέπεις μετά τον Ολυμπιακό ότι εσύ είσαι. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήρε άδικα τα πρωταθλήματα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ποιος το λέει αυτό? Με την ΑΕΚ, με την ΑΕΚ που το. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε από τη διαιτησία, αλλά και να μην ευνοούνταν από τη διαιτησία, θα έπαιρνε πάλι το πρωτάθλημα και με μεγάλη διαφορά. Εγώ το λέω, είμαι παοξής φανατικός και παρόλα αυτά το λέω. Ο Ολυμπιακός δικαιούται το πρωτάθλημα. Δεν επηρέασε η διαιτησία των Ολυμπιακών. Άντε να του δώσε 5-10 βαθμούς παραπάνω. Όταν απέχει από τον ΠΑΟΚ 40 βαθμούς. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Τον βοηθάει τον Ολυμπιακό, τα παίρνει και ξεκούραστα τα μάτς. Δεν ζορίζεται. Εντάξει, ωραία. Δεν πήρε ένα μάτς Ολυμπιακός 1-0 στο 80 όπως παλιά τον πιέζανε τον Καραν. Έχει αυτό. Ύστερα κάνει κάτι άλλο Ολυμπιακός. Έχει και ομάδα. Παίζει, ας πούμε, έχει και ομάδα, αλλά πρόσεξε να δεις. Ναι. Είμαι εγώ προπονητής της Καλονής. Είμαι προπονητής του Ηρακλή. Είμαι προπονητής του Πανθρακικού. Και παίζω με τον Ολυμπιακό. Και ξέρεις τι λέω. Μα ό,τι και να κάνω, θα μου αφαιρέσουν το δικαίωμα να πάρω πόντο ή πόντους. Θα με σφάξουνε. Δεν παίζουν 3-4 βασικοί. Δεν μαρκάρω κιόλας. Μην τραυματίσω κανέναν και πάω και χτυπάω το άλλο το μάτς. Τα αφήνουν τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ενώ με σένα δεν τα αφήνουνε. Η Καλονή, ο Πανιόνιος, ο Παθρακικός κτλ. Κατάλαβες τι γίνεται. Εκεί κερδίζει πολύ ο Ολυμπιακός. Δεν έχει ο Ολυμπιακός τόσο καλύτερη ομάδα που να φεύγει 30 πόντους πάνω από εμάς. Δεν έχει. Δεν έχει. Εντάξει, δεν έχει τόσο. Δεν έχει. Δεν έχει τόσο. Αλλά γίνει. Εγώ αυτό προτιμώ. Θέλω να φτιάξω ομάδα, Ρατόπουλε. Ομάδα θέλω. Θέλω να βλέπω η ομάδα μου να παίζει μπαλάρα. Yeah. Από εκεί και πέρα. Μόλις, από εκεί και πέρα. Μόλις παίξει μπαλάρα η ομάδα σου, θα έρθουν οι διαιτητές, θα σε επιδείξουν. Μόλις πας πέμπτος, θα έρθουν οι διαιτητές, θα σε ανεβάσουν. Αυτό το βιολί γίνεται. Εγώ ξέρεις τι θέλω. Ξέρεις τι θέλω, γιατί μιλάμε ωραία. Ξέρεις τι θέλω εγώ. Να φτιάξεις μια φορά την ΕΠΟ με τσαμπουκά, με αλητεία, με λεφτά.
και τα λοιπά, και να πάρεις και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και με διαιτησία και με μπάλα. Μπορείς να το κάνεις αυτό όσο ζω. Μπορείς. Εσύ όμως με κοροϊδεύεις μετά. Θα αρχίσεις να λες, να, όπως τώρα λες με τον Καγκάτσι. Να πήρα την ΕΠΟ και γι' αυτό. Πάω. Ρε παλιέ. Ρε παλιέ Πασοξή, από όπου και αν σε πιάσω δεν μπορώ να σε κάνω σε αυτή. Φύγε. Τα λέμε. Γεια χαρά. Λοιπόν, πολλά μηνύματα για σέρβις. Ναι, πέθανε ρε παιδιά ο ποδοσφαιριστής, εκείνο το γομάρι. Τώρα τι είχε μέσα του, πού να ξέρω εγώ. Βλέπεις κάτι γομάρια μέχρι εδώ, 50 χρόνια πεθαίνω από έβραγμα. Κι άλλος είναι μια μπάτσα άνθρωπος και εσύ 100 χρόνια. Μπορεί, αυτά είναι μπορεί να είναι παθολογικό κιόλας. Έχει και ο άντρας την πατάει γιατί όποιος είναι πολύ δυνατός, δεν κάνω, πάρ τον κάτω. Ενώ το ψοφίμι, όλη μέρα στο γιατρό ζει 90 χρόνια. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα στα παιδιά. Να πω κάτι γιατί πολλοί ακούτε τελευταία. Η Λέστερο που λένε όλοι. Ναι. Και είναι οικοκυρεμένο συμμετείο είναι. Και πρόεδρο λεφτά έχει. Και γήπεδο δικό της φυσικά έχει. Και παίκτες αγόρασε. Και Ρανιέρι πήρε. Που κάνει λεφτά ο Ρανιέρι. Θέλω να πω δηλαδή. Είναι μικρή με τους υπόλοιπους. Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Αλλά δεν κάνει κέρανο για να παίξει. Δεν πάει ρεφενέ για να παίξει. Κάτι άλλο, η Leicester διαδέχεται τη Manchester City. Ακούτε? Ναι. Η Manchester City έκανε να το πάρει 40 χρόνια. Και πόσο ειδικά έκανε να το πάρει. Η Manchester City είναι αυτή που τρύπησε πότε το σύστημα που υπήρχε. Η Leicester ακολούθησε. Θέλω να πω δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Manchester City να τρυπήσει τους προηγούμενους, μπορεί να υπήρχε και η Leicester. Μάλιστα. Όπως αν δεν υπήρχε το Άρης ΠΑΟΚ το 70, μπορεί να μην υπήρχε ΠΑΟΚ το 72, το 84, δεν θα υπήρχε Ευρωπαίος το 86, το Πανιάκι έξω. Δεν θα υπήρχε Καστοριά. Δεν θα υπήρχε Λάρισα το 87, το 88 που το πήρε. Θέλω να πω δηλαδή κάτι σε πράγμα της σειράτος. Τώρα όποιος τον ξεκουνεί στον Ολυμπιακό, δεν σημαίνει ότι θα μείνει αυτός. Αυτός μπορεί να γυρίσει τούμπα από κάποιον άλλο μετά. Βάλαμε. Μάλιστα. Απλά είναι θέμα να το ξεκουρίσει κάποιος. Μα θα είναι η ΑΕΚ, θα είναι ο Παναθηναϊκός, θα είναι ο ΠΑΟΚ. Κάποιος που θα κάνει σοβαρή επένδυση, σοβαρά λεφτά. Τώρα με τον Χάρη Κλίν, τον Κοντρέρας και αυτά τα παλτά και που παίρνουν τους Βραζιλιάνους πριν έρθει ο προπονητής, πώς θα το χτυπήσεις, ρε φίλε. Είδε γι' αυτό το θέμα. Πώς θα το χτυπήσεις τώρα, τι να χτυπήσεις. Ούτε φραπέ στην παραλία, στην λεωφορείο Νίκης δεν χτυπάς. Τι να χτυπήσεις. Τι να χτυπήσεις. Αυτή είναι η παθογένεια του σωματείου. Τι να κάνω. Όχι, αυτή είναι η παθογένεια της πόλης. Της πόλης, ναι. Είναι η παθογένεια της πόλης. Ότι ανακατεύονται πολλά. Κάνουν πολύ κουμάντο, φέρνουν πολύ... Μπάσχε εδώ, ο καθένας εξυπηρετεί και άλλα πράγματα. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είσαι ψηλά, δεν έχεις σε καλούς συμβούλους. Δεν έχεις σε καλούς αυτό. Πρέπει να... φίλε, τι συμβούλους να έχεις. Όταν κάνεις μια δουλειά, πρέπει να ξέρεις τη δουλειά. Δηλαδή, εγώ άμα ανοίξω συνεργείο αυτοκινήτων και πάρω συμβούλους, δεν γίνεται. Θα ανοίξω εστιατόριο και δεν έχω μαγειρέψει στη ζωή μου ούτε πατάτα τη γαμητή. Δεν Πώς γίνεται. Άμα ανοίξεις συνεργείο αυτοκινήτων, έχεις πολλά λεφτά να ανοίξεις, θα πάρεις τα παιδιά που έχεις δίπλα σου. Θα ανοίξεις μια κούκλα συνεργείο, ένα τεράστιο συνεργείο, θα πεις παιδιά, ελάτε εδώ πέρα, δουλέψτε εσείς. Ό,τι και να κάνω, άμα δεν ξέρω τη δουλειά, λακαμάς θα είμαι. Εγώ βάζω τα λεφτά. Α, σώθηκες. Εντάξει. Εντάξει. Δεν το πονάς. Δεν το πονάει. Δεν το πονάει το ίδιο. Εντάξει. Πάντως. Κάθε δουλειά έχει κόλπα, μυστικά, λεπτομέρειες. Έχει. Αν βάλω εγώ τα λεφτά, ανοίξω συνεργείο. Σε 6 μήνες θα το κλείσω. Αλλά κάποιος θα φέρει τούμπα τον Ολυμπιακό. Τώρα, ποιος θα δικαιώσει είναι αυτός. Θα δείξει. Μόνο αν εκτροχιαστεί ο ίδιος Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι ο εχθρός του είναι κατά κάποιο τρόπο. Η ίδια του η βαρεμάρα, η ίδια του η εσωτερική αυτή, κάποια στιγμή ο ίδιος μπορεί να βαρεθεί να έχει ένα πρόβλημα εσωτερικό, μια αναταραχή. Μόνο έτσι μπορεί. Να πω κάτι τελευταίο. Ναι. Εάν ήμουν στη θέση πολιτείας και η ΕΠΟ δεν άλλαζε, δεν άλλαζε. Ας τώρα φίλε με την πολιτεία, κλείσε. Όχι, αν ήμουν στη θέση πολιτείας θα έλεγα, ξέρετε κάτι. Για εθνικούς λόγους που δεν μπορεί να ελεγχθεί σε δικαστήριο αυτό. Δεν μπορεί, ρε φίλε, ο κομμουνιστής να πει για εθνικούς λόγους. Δεν μπορεί να βγει. Δεν μπορεί ένας κομμουνιστής να είναι εθνικόφρονας, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει. Άσε με τελειώσει λίγο. Εθνικόφρον κομμουνιστής.
Θα ανατρέψουμε το σύμπαν τώρα. Άσε με τελειώσω λίγο. Για εθνικούς λόγους. Πάλι. Η ΕΠΟ μετεκαθίσταται για 5 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και άλλα πες μου εσύ. Ναι. Σε στυλαμογές θα γίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλα πες μου εσύ μετά. Θα βάλουμε τον Παπαγιωργόπουλο σύμβουλο. Να έχεις τον Κιβητσίτη. Με τον Σαξόνι μαζί. Γραμματέα. Να έχεις τον Κιβητσίτη στη Θεσσαλονίκη. Και ταμεία τον Τζοκατζόπουλο. Στάρις. Πες μας τρία νούμερα από το 1 έως το 26. Τρία νούμερα. 1, 26, 14. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον τελευταίο ακροατή, αν υπάρχει για σήμερα. Καλημέρα. Δεν υπάρχει. Μας παράτησε. Λέγερε το τίνο. Ένα λεπτάκι να βάλουμε. Ένα λεπτάκι να βάλουμε. Μεσά λέγερε. Τώρα καλά, ρε. Δουλεύεις αύριο. Πάμε για ύπνο. Ναι, για ύπνο. Δεν δουλεύουμε. Εγώ ξέρω ότι όταν άνθρωπος παντρεύεται μία φορά, σαβουριάζει. Όταν παντρεύεται δεύτερη φορά, ανανεώνεται. Σιάχνει. Την τρίτη. Τώρα πας για ύπνο, 2 η ώρα. Την τρίτη φορά γίνεσαι βουτσάς. Τρίτη δεν έχει. Έτσι. Γίνεσαι βουτσάς. Ποιοι κερδίζαν τα σέρβις. Λοιπόν, Μιχαηλίδης Κώστας, Γεωργιάδης Πέτρος και Τσιάλης Γιώργος. Τσιάλης. Τσιάλης ή Τσιαλής. Για πες και τα νούμεράκια από νούμερα. Τα. Μιχαηλίδης Κώστας σε 5.24, Γεωργιάδης σε 9.47 και Τσιάλης σε 3.71. Πού θα έρθουν αυτοί? Διογένους 35 και το τηλέφωνο είναι 9.17.408. Τι, πότε να έρθουν? Να μας πάρουν τηλέφωνο, συνεχθούμε. Μέχρι τέλη Μαΐου. Το Γιάννη να τα έχει ο Γιάννης. Θες να πάρουμε ένα κροατή ακόμα? Ας ναι. Να πάρουμε. Αφού περιμένει ο άνθρωπος. Γιατί είναι τέτοια ώρα. Τελευταίος. Ξανάπεσε αυτός. Ξανάπεσε. Είναι σαλταδόρος. Πέφτει. Ο Ολυμπιακός νομίζει να πάρει μπέναλτι τώρα που πέφτει. Μάλλον. Αυτά είναι. Ο Τζόρνταν λοιπόν θα είναι μαζί με μένα στο καφέ Sports Centre Νικολάου 16 στην Κατερίνη απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Διετάρτη. Όλα καλά, όλα χρυσά. Αυτά τα ΚΤΕΛ απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Θα κάνεις μαγαζί απέναντι από τα ΚΤΕΛ? Όχι. Συνεργείο? Όχι. Εστιατόριο Μπουγάτσα? Όχι, ρε. Όχι. Γιατί όχι? Στα ΚΤΕΛ? Θα κάνεις εκεί γιατί. Απέναντι. Δίπλα σε εκκλησία? Τι πράγμα. Θα κάνεις επιχείρηση. Αναλόγως την επιχείρηση. Συνεργείο σου δεν σε αφήνουν. Για τα μνημόσυνα, για τα ψωμάκια. Ναι, τέτοιο πράγμα. Γραφείο τελετών. Έτσι. Ναι. Μια γραμμή έχεις. Αυτός θα παίζει τώρα. Έλα, φίλε, πεσέ. Ναι. Δεν ακούει ο κύριος. Φίλε, στον αέρα είσαι. Να, εγώ είμαι. Όχι. Εσύ φίλε, Θεσσαλονικιός δικός μας. Ναι, Γιάννη, μα θέμα. Το κατάλαβα φίλε, την ταχύτητα που... Ομιλώ με τον... Ομιλείς με τον Τότι και με τον Πετμεζά. Ναι. Με τον σεβαστό κύριο Ραπτόπουλο μιλάω. Σεβαστός. Και 100 χρόνο να γίνω, που δεν θα γίνω ποτέ σεβαστός. Αξιοσέβαστος. Αξιοσέβαστος, όχι. Αυτά είναι τίτλοι, αυτά είναι τίτλοι τιμής, ναι, για τη ΣΕΣΥΑ και τη ΣΕΣΥΕΜ. Εγώ είμαι εκτός. Μου επιτρέπεις? Σου επιτρέπω. Είμαι ακροατής, ναι. Και όχι μόνο. Πώς? Σε αυτό το ράδιο και σε άλλο ράδιο. Πότε με πρόλαβες σε άλλο ράδιο, μόνο. Ναι. 6 μήνες πήγες ένα ράδιο. Επί Πατατούδη, ήρθε η Βάσο Παπαντρέου με τον Ακριβόπουλο. Ήρθαν εκεί οι Μακεδόνες στο σύνδεσμο φίλων ΠΑΟΚ. Με διώξαν από εκεί, κάναν φασαρία, σπάσαν τον ραδιόφωνο. Δεν πρόλαβα. Γιατί μιλούσα ενάντια στον Πατατούδη τότε, κατάλαβε το 98. Ο Κερμελής λέει τι είναι αυτά τα πράγματα. Γνωρίζω, όχι εσένα, αλλά γνωρίζω το συνάξιο. Και πώς να. Έχεις άτομα με πολλά τέτοια αρχίδια. Είδες, κατάλαβες Γιάννη μου. Τα είπε αργά, τα ξεφούρνησε σιγά σιγά, αλλά το ξεφούρνησε. Ναι. Δεν το περίμενες? Όχι, το περίμενα γιατί αυτός δεν ήταν αργός. Λόγω του αλκοόλ έγινε αργός. Η τελευταία λέξη το αποδίδει. Μούδιασε. Έλα, καληνύχτα τα λέμε. Καληνύχτα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ. Έτιστα σπορ.